Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από τώρα και μέχρι τις 12 και από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο. Ζαΐρης! Οχ. Καλημέρα. Καλημέρα. Τώρα είσαι live τώρα ή είναι για αυτό? Τώρα είμαι live, ναι. Απλά θέλω να συστήσω κάτι στον Καζαμπάκα. Ναι. Εγώ στο γιατρό πήγα. Θα ξαναπάω σήμερα. Εσύ μη πας σε κανένα. Εγώ θέλω να συστήσω κέντρο αποκατάστασης. Πρόσεξε σήμερα. Θέλω να συστήσω γενικώς στον κόσμο τον Καζαμπάκα. Ναι. Σε μία ώρα από τώρα θα ανέβουν σε όλα τα social media τα δικά μου, τα προσωπικά του Γιώργου και του Ομίλου η φάτσα του. Αυτή που ο ίδιος νομίζω δεν τον έχουμε σε καμία φωτογραφία. Αλλά υπάρχει μία φωτογραφία, όχι παράνομη, δεν είναι κάποια δοσοληψία. Δεν παίρνει δηλαδή κάτι κάτω τραπέζι. Δεν τις προλάβαω αυτές. Υπάρχει μία φωτογραφία. Εγώ θα συστήσω τον Καζαμπάκα στον κόσμο σε μία ώρα από τώρα. Βουλιάξτε τα social media του. Οπότε πρόσεξε τι ηχητικά παίζεις. Όχι για κανένα λόγο. Θα κάτσω εδώ. Χρόνιμο, εσύ ω τα λεφτά. Έλα, όχι για κανένα λόγο. Θανάση, εσένα αγαπήσαμε το διαφορετικό. Αφού θα κάτσω χρόνιμο, σου λέω. Ποιο διαφορετικό, ρε. Ποιο διαφορετικό. Είναι ο διαφορετικό, είναι αυτό. Αυτός είναι ο ίδιος. Αυτός. Ο 90% των Ελλήνων είναι. Μόλις δει, ας πούμε, τον άλλο να υποφέρει από πάνω του, πατήσει το. Αν ήταν ένα, έλα να σου δώσω ένα χέρι να σηκωθείς, θα σου έλεγα ότι ήταν ο, πώς το λένε, ο διαφορετικός. Αλλά είναι ο ίδιος. Μπράβο. Πάντως να ξέρετε ότι εκτός αέρα. Μια καλημέρα στη Σμαράγδα, σε παρακαλώ, που μόλις πήρε μια θέση εδώ δίπλα στο στούντιο. Απαράτα μας. Και ξέρεις τι έκανε η Σμαράγδα? Πήρε το τηλεκοντρόλ στα χέρια της, θέλοντας να διορθώσει κάτι στις οθόνες. Και αναρωτιέται τώρα γιατί δεν δουλεύει. Γιατί η αλήθεια είναι ότι έχει φύγει μία από τις δύο μπαταρίες από πίσω. Πράγμα που μπράβο, με δυσκόλεψε και εμένα πάρα πολύ. Και αυτό. Το καταφέρατε. Να το κάνουμε. Μακεδονία με Θεσσαλονίκη μου. Ναι, ναι, ναι. Να τώρα, παιδιά, μου. Σήμερα κυρίες και κύριοι θα μιλήσουμε για το πώς αναπαράγονται τα δελφίνια. Είναι η εκπομπή. Και όμως. Ωραία, μέσα Σμαράγδα, αλλά για ένα μισάωρο σιγά σιγά θα μιλάς. Να το αναλύσεις. Και όμως να το πω όπως το νιώθω τώρα γιατί. Δεν πιστεύω, δηλαδή υπάρχει περίπτωση ένας φίλος, δηλαδή να μην αγαπάς όταν μια ομάδα που υποστηρίζεις σου δίνει ένα τέτοιο παιχνίδι. Κάνει αυτή την προσπάθεια και γίνονται όλα όσα έγιναν χθες το βράδυ στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Η πίκρα του αποκλεισμού, ναι, το καταλαβαίνω, είμαι τελικός, ό,τι θες βάλεις αυτό και Σμαράγδα. Αλλά υπάρχει περίπτωση αυτό το πράγμα να μην σε κάνει να αγαπάς την ομάδα που αγαπάς επί 10, επί 1000, επί 100, επί 1 εκατομμύριο. Θες προσωπική άποψη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας λογικός που θα πει ότι εγώ δεν αγαπάω την ομάδα μου ακόμη περισσότερο. Εγώ να σου πω κάτι. Ναι, άμπραβο, με την ανακοίνωση των συνδέσμων. Αυτό είναι δεδομένο. Οι σύνδεσμοι ήδη έβγαλαν μια ανακοίνωση ότι για αυτούς τους λόγους γινόμαστε ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι αγαπάμε περισσότερο αυτή την ομάδα. Ξέρετε κάτι, ρε παιδιά, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι μιας ανάγνωσης που δεν τη λέω σύντομη, τη λέω πολύ λογική. Εγώ για παράδειγμα χθες. Δεν θα με πείραζε τόσο, ειλικρινά σας το λέω, να έτρωγα ένα τρίμπαλο και να έφευγα. Θα έλεγα, ρε φίλε, ότι ο ΠΑΟΚ περνάει μια κρίση, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο, ήταν κακός, Παναθηναϊκός ήταν καλύτερος, πήρε την πρόκριση και πάμε τώρα να μαζέψουμε τα κομμάτια μας, μπας και σώσουμε κάτι. Ο τρόπος με τον οποίο έρχεται, με πάρα πολλούς διαφορετικούς τρόπους, αυτός ο αποκλεισμός, αυτό είναι που με εκνευρίζει και με πειράζει. Εμένα αυτό όχι με πειράζει. Συγχωρείς τώρα, αν το κατάλαβα καλά, να με διορθώσεις. Αν δηλαδή στη μία πλευρά της ζυγαριάς έχεις αυτό που έγινε χθες. Ναι. Και στην άλλη έναν ΠΑΟΚ που ήταν πάλι κακός ή ξέρω εγώ και έχανε 3-0 εύκολα, προτιμούσες να πάρεις το δεύτερο? Όχι άλλο. Εγώ λέω, με τίποτα δεν θα τα αγόρασα. Ούτε με κατάλαβες τι σου λέω. Να επαναλάβω τι λέω. Εγώ θα σας πω. Έχουμε κάνει τις ομάδες της Αθήνας να ακούνε ΠΑΟΚ και να έχουν επιάλτες. Ναι. Θα σου πω λίγο, μπορώ να το πω αυτό που θέλω? Είναι μήπως δεν το κατάλαβα. Λέω, ρε παιδί μου, ότι δεν θα με πονούσε τόσο ένας αποκλεισμός
αν έβλεπα μια, τον ΠΑΟΚ να χάνει με 3-0, γιατί θα έλεγα εντάξει, αυτός είναι, παρά ο τρόπος, με πόνεσε πολύ περισσότερο ο τρόπος με τον οποίο αποκλείστηκα χθες. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι ότι ήθελα να φάω τρίμπαλο, δεν είπα αυτό. Ναι. Λέω, κοίτα, εσύ, ήταν δηλαδή τώρα στην Σμαράκτα να σου πω λίγο κάτι. Εσένα περισσότερο τι θα σε πείραζε. Δηλαδή να δεις ένα ΠΑΟΚ ο οποίος δεν ήταν καλός και αποκλείεται και να βλέπεις αυτόν τον αποκλεισμό χθες. Από μια ομάδα η οποία ήταν ισοπεδωτική απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ναι, ξέρεις. Για το κάνουμε τώρα. Είναι διαφορετικό το συνέστημα με την έννοια τώρα εγώ έχω μέσα μου το αίσθημα της αδικίας. Αυτό του αδικία για ποιο πράγμα, ρε φίλε. Ότι, για την ότι αυτή η εμφάνιση δεν καρπόθηκε τίποτα ο ΠΑΟΚ. Ναι, αδικία δεν υπάρχει καμία αδικία. Υπάρχει βλακεία. Βλακεία σίγουρα υπάρχει. Εντάξει, δεν καταλαβαίνω το σκεπτικό σου. Θα έλεγε, α πούμε, να το προσπερνούσε τύπο ότι ο ΠΑΟΚ είναι ντεφορμέ. Όχι, θα έλεγα, ρε παιδί μου, εντάξει, χάσαμε από τον Ολυμπιακό με 4-0. Ήρθε αυτή η ήττα γιατί ο ΠΑΟΚ δεν είναι καλά. Θα το αποδεχθώ. Το χθεσινό δεν μπορώ να το αποδεχτώ εύκολα. Αυτό θέλω να πω. Ναι, ναι. Κανένας μας. Εγώ να καταλάβω. Αυτό, όχι, ότι προτιμούσα να χάσω, όχι ότι προτιμούσα να χάσω 3-0. Λέω ότι θα το αποδεχόμουν πιο εύκολα να χάσω καθαρά, το καθαρά, όχι, δεν μιλάω για διαιτησίες ή οτιδήποτε άλλο, παρά όλα αυτά τα οποία έγιναν. Γιατί χθες για να αποκλειστεί ο ΠΑΟ και να φτάσουμε, προσέξτε, στα πέναλτι, έγιναν παπάδες. Ναι, παπάδες από πεις... άποψη ατυχία, κατάλαβες. Αυτό λέω να πω, όχι αδικία. Μου θύμισε ένα τίτλο ταινίας, μια σειρά από ατυχή γεγονότα. Και με απασχολεί το γεγονός ότι ήμουν στην Αθήνα κάτω στο μάτσο, έβλεπα το μάτσο σε μια καφετέρια και όταν έκανε επίθεση ο ΠΑΟΚ άκουγα από δίπλα μου, αυτό με νοιάζει. Φίλε, αυτό που λέει ο φίλος μπορεί να είναι οδηγός για τη συνέχεια. Με την έννοια ότι αυτό που είπε ο Λουτσέσκο ότι επιστρέψαμε είναι ένα κομμάτι του χθεσινού αγώνα και συμφωνώ και μακάρι ο ΠΑΟΚ να μπορέσει να το διαχειριστεί και να πει ότι εγώ πάω τώρα να πουλήσω τρέλα. Το τρέλα έχει να κάνει και στο Conference League αλλά και στο πρωτάθλημα, γιατί θυμίζω ότι ο ΠΑΟΚ είναι δεύτερο σε ένα βαθμό πίσω από τον πρωτοπόρο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αν ο ΠΑΟΚ χθες έφερνε την πρόκριση και με τον τρόπο με τον οποίο θα ερχόταν αυτή η πρόκριση, θα ήταν ένα γεμάτο ρεζερβουάρ μέχρι το τέλος ψυχολογικά, αναφέρω, τη σεζόν. Εντάξει, αυτό εμένα με τώρα, μιας που είπες Λουτσέσκου, θα πω κάτι και δεν ξέρω, επειδή μάλλον δεν με ενδιαφέρει το πώς, ας πούμε, μπορεί να το ακούσουν κάποιοι, να το διαβάσουν ανάποδα, ίσια, όπως θέλετε διαβάστε. Ξέρω ότι υπάρχουν εκεί έξω αρκετοί που δεν γουστάρουν τον Λουτσέσκου. Εχθές ο Λουτσέσκου απέδειξε για μένα για μία ακόμη φορά πόσο τεράστιος προπονητής είναι. Πόσο μεγάλος προπονητής είναι και πόσο ξέρει καλά αυτή την ομάδα και πόσο και οι παίχτες του μπορούν να παίξουν και γι' αυτόν. Δεν είναι καθόλου εύκολο να το αιτιολογήσεις αμέσως. Λίγο αυτό εδώ. Αμέσως. Ναι. Φυσικά, τι θα πω, έτσι κάτι. Όχι, ότι, θα πω, όχι, γιατί, όχι έτσι, ότι διαφωνώ σε όλα όσο είπε. Θα σου πω πολύ απλά. Έχω και τις εστάσεις. Εντάξει, άλλο να έχεις. Εγώ σου λέω τη μεγάλη εικόνα. Παίρνω εγώ ένα κάδρο, είναι φοβερό το κάδρο και πάω σπίτι και όσο βλέπω, μπορώ να δω μια λεπτομέρεια να με χαλάσει. Εγώ σου λέω την τεράστια εικόνα αυτό που δείχνει, κάνουμε, που δείχνει πόσο μεγάλο προπονητή είναι ο Λουτσέσκου. Δεν υπάρχει πιο δύσκολο πράγμα από το να πας να παίξεις εκτός έδρας σε παιχνίδι στον Παναθηναϊκό προερχόμενος από τρία τέτοια μάτς που κάνεις με άσχημα αποτελέσματα και ειδικά το τελευταίο, το 1-4 με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, και ο ΠΑΟΚ είναι από το πρώτο δευτερόλεπτο εκεί, ολόκληρος. Από τον πρώτο μέχρι και τον τελευταίο. Επίσης να πω ότι φαίνεται το σχέδιο του Λουτσέσκου, είχε στο μυαλό του το rotation, τη διαχείριση του χρόνου, να αποσκοπούσε στην τετράδα αγώνων σε αυτόν τον αγώνα. Να παρουσιάσει τον πιο φρέσκο ΠΑΟΚ που ήθελε και ο ίδιος βάσει των μετρήσεων, των data, των οποιονδήποτε, να τον παρουσιάσει το τέταρτο στη σειρά παιχνίδι. Και ας πάρει ο ίδιος το τετράδο ντέρμπι. Ποια τετράδα αγώνων? Τα συνεχόμενα παιχνίδια. Σε αυτή την τετράδα αγώνων, ρε αγόρι μου, και στο πρώτο ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό στην Τούπα και έχει κάνει το ολικό rotation. Δηλαδή, ο Λουτσέσκου προγραμμάτιζε να βάλει δύσκολα στον ΠΑΟΚ. Να υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ να χάσει από τον Παναθηναϊκό στην Τούπα και να τον αποκλείσει τηλεοφόρο. Αυτό μου λες τώρα. ΠΑΟΚ... Είμαι χαζός και δεν το κατάλαβα. Ναι, καλά. Έτσι όπως το λες εσύ, αυτό ναι, λέω, δηλαδή... αλλά όχι με τα λόγια που το λες εσύ. Λέω ότι δηλαδή ο Λουτσέσκου μπαίνει σε μια τετράδα αγώνων, να σου πω, για να το καταλάβεις. Και τι λέει δηλαδή, ότι ας χάσω στην Τούμπα από τον Παναθηναϊκό με 8 αλλαγές? Ναι, αυτό και με ρωτέει στο τρελό. Αυτό είπε, Γιώργο, ας χάσω στην Τούμπα από τον Παναθηναϊκό. Αυτό είπε. Όχι, δεν είπα αυτό, ρε Γιώργο, φυσικά. Εντάξει, αλλά σου λέει. Ρε φίλε, συζητάμε. Δεν συζητάμε, λες κάτι το οποίο δεν είπα και το κάνεις να ακούγεται τέρας. Λοιπόν, λέω το εξής, ότι μπαίνει ο Λουτσέσκου σε μια, και έχει μπροστά του ένα πρόγραμμα με 4 παιχνίδια, πολύ απαιτητικά, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και λέει, το σχέδιό μου είναι να κάνω εδώ το rotation στον ημιτελικό, να μοιράσω εκεί με την άγχο, οτιδήποτε. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές αυτά. Πολλές φορές, και να πάω στη ρεβάς με τον Παναθηναϊκό. Εδώ δεν τα λέγαμε αυτά. Ότι είναι δυνατόν, ας πούμε, να θυσιάζει παιχνίδια πρωταθλήματος που μπορεί να τα ξαναβρει στα play-off, να τα θυσιάζει για το παιχνίδι, για το ημιτελικό του κυπέλου. Φάνηκε χθες από τη φρεσκάδα που είχε ο ΠΑΟΚ
ότι είχε 100% δίκιο. Γιατί ξέρει την ομάδα του, τουλάχιστον ξέρει την ομάδα του και διαλέγει τι να κάνει. Ναι. Αυτό θέλω να σου πω. Όχι ότι είπε α χάσω από τον Πάο στον πρώτο ημιτελικό. Και το κλείνω να σου είναι πω. Αυτό που είπε ότι έβαλε τετράδα αγώνων. Τετράδα έβαλα, φυσικά τετράδα θα βάλω. Αφού ήταν τώρα μετά το άλλο, τι να βάλω. Εγώ ήθελα να βγάλω έξω το μάτς Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό το πρώτο. Τι το? Το πρώτο. Ναι, το πρώτο μάτς πριν, okay. πριν από μια εβδομάδα. Θα μπορούσε να το διαχειριστεί καλύτερα το μάτς εκεί. Ωραία. Καμία αντίρρηση. Εχθές πάντως φάνηκε ότι όλο αυτό που στα μάτια μας φαινόταν ένα άρτσι μπούρτσι και λουλά, ξέρω πώς λέγεται αυτό το πράγμα, χωρίς αρχή, μέση και τέλος. Είχε κάτι, είχε ένα σκεπτικό, σωστό, λάθος, δεν ξέρω. Αλλά χθες ο Λουτσέσκου παρουσίασε τον πιο φρέσκο ΠΑΟΚ της τετράδας των αγώνων. Ο και το ότι δεν πήρε την πρόκριση. Και δεν γυρίζει ο Λουτσέσκου να σου πει ότι κοιτάξτε μάγκες, αυτό ήταν το σχέδιο παράδειγμα θέλω να σου πω. Έχουμε μια πολύ σπουδαία πρόκριση, μια μεγάλη πρόκριση. Τα άλλα τα παιχνίδια εντάξει, θα τα βρούμε τους βαθμούς. Ένα μάτς χάσαμε τον Ολυμπιακό. Θα είναι στα play-off, πιο πάνω από τον Ολυμπιακό είμαστε. Αυτό είναι όλο το έργο. Από μένα σου το βλέπω από απόσταση. Για μένα, γι' αυτό λέω, γιατί ο Λουτσέσου χθες έδειξε ότι είναι σπουδαίος, μεγάλος προπονητής, γιατί παρουσίασε ένα πάρα πολύ καλό ΠΑΟΚ. Ενώ όλοι περιμένουν ότι ο ΠΑΟΚ θα κατεβεί, θα τον κάνει φού ο Παναθηναϊκός θα διαλυθεί. Έτσι όπως πήγαινε. Και με την εικόνα που είχε αγωνιστικά στα προηγούμενα. Γι' αυτό. Ναι, ρε παιδί μου. Εγώ λέω απλά ότι ο ΠΑΟΚ απέδειξε χθες, αν θες να τα πάρουμε 1-1, για να βρούμε κέρδη. Κέρδη δεν μπορείς να βρεις μετά. Κέρδη βρίσκεις. Πλάκα, κάτι μπορεί να έχει κέρδη όχι, το χθεσινό μάτς τώρα. Κέρδη βρίσκεις, λέω ρε φίλε. Λέω βρίσκεις. Βρίσκεις. Άκουγε με λίγο. Ναι. Άκουσε με λίγο. Ναι. Κέρδη βρίσκεις. Για μένα ένα κέρδος, ξέρεις ποιο είναι, απόδειξη. Ναι. Ότι ο ΠΑΟΚ ίσως έχει τον καλύτερο γυμναστή από όλες τις ομάδες στο πρωτάθλημα. Ο ΠΑΟΚ είναι μια πολύ γυμνασμένη ομάδα. Εντάξει. Δηλαδή, αν εξαιρέσεις ένα δεκάλεπτο που εντάξει, λογικό είναι γιατί έγιναν και οι αλλαγές με ένα συνδεκτή, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό είναι πάει κόντρα σε αυτό που λες με τον Λουτσέσκο. Αν έχει τον καλύτερο γυμναστή, που εγώ πιστεύω ότι όλοι οι γυμναστές είναι καλοί, τότε γιατί να μην είναι τούμπανο οι παίκτες να παίξουν 4 παιχνίδια σε ένα μήνα και να αναγκάζεται να κάνει διαχείριση. Γιατί μπορεί να είναι απόφαση του Λουτσέσκου αυτό. Ναι, αλλά από ποιο πράγμα να είναι απόφαση, γιατί βλέπει κάποιο ότι δεν είναι φρέσκοι. Ο άλλο, α πούμε, Παναθηναϊκός δεν βλέπει και του φεύγει ο Βέρμπιτ, φεύγει ο Χουάνκαρ, φεύγει χθε ο Τσέρι στο ζέσταμα. Αυτά δεν τα βλέπουμε. Για να καταλαβαίνουμε τι κουβαλάνε οι ομάδες και οι προπονητές δεδομένη χρονική στιγμή. Λένε όλοι τις προηγούμενες ημέρες ότι ο Παναθηναϊκός με την αλλαγή της τεχνικής ηγεσίας και την αλλαγή του γυμναστή ανέβασε την ένταση της προπονήσης. Φεύγουν οι παίκτες ο ένας μετά τον άλλον. Λέγαμε το ίδιο πέρσι για τον Αλμέιδα που δεν του κόστησε. Φέτος του φύγε η μισή σεζόν του Αλμέιδα με τους τραυματισμούς. Του ΠΑΟΚ του έχει φύγει η μισή σε ομάδα. Όχι, αλλά πάλι μου λες κάτι το οποίο έρχεται στα δικά μου λόγια και δεν είναι αυτό που έλεγες πριν. Τότε καλά κάνει ρωτήσεις ο Λουτσέσκου. Εχθές ο ΠΑΟΚ ήταν φρέσκος για χύψη ο μεγαλόγους. Προφανώς γιατί έχει καλό γυμναστή. Αλλά προφανώς γιατί και ο Λουτσέσκου βγαίνει μπροστά και λέει θα πάρω εγώ όλο το ανάθεμα. Γιατί εγώ έχω ένα σχέδιο. Άλλο το... Ναι, εγώ συμφωνώ με αυτό που λες, αλλά να σου δώσω να καταλάβεις. Άλλο ένα rotation και άλλο βγάζω 8 παίχτες την ίδια στιγμή από την ενδεκάδα. Ναι. Και βάζω άλλους 8. Δεν έχει διαφορά. Δηλαδή, εκτός αν είμαι χαζός. Όχι, έχει το διαφορά. Το rotation δεν σημαίνει 8 αλλαγές. Εντάξει, αυτό λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος. Κοίταξε να δεις, να σου πω κάτι. Επειδή από χθες το βράδυ δεν έχω ανοίξει Facebook, το άνοιξα σήμερα και δεν άκουσα και πολλά σχόλια. Αυτό το οποίο γίνεται με το Σαμάτα, και θα σας το εξηγήσω, γιατί εδώ είμαστε, τα ηχητικά υπάρχουν, οι εκπομπές υπάρχουν, το αρχείο εκπομπών υπάρχει. Δεν μου αρέσει. Δεν μου αρέσει γιατί ήθελα να περασπίσω το Σαμάτα. Αλλά γιατί τώρα κάποιοι κατάλαβαν ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε φόρ. Και επειδή έκανε αυτό το οποίο έκανε στο τέλος, έχουμε βρει την ευκαιρία να πούμε για τον Αλή Σαμάτα, για τον Γκόνο ή οτιδήποτε άλλο. Δεν μου αρέσει να το κάνεις αυτό όταν ένας ποδοσφαιριστής είναι πεσμένος και όταν ένας ποδοσφαιριστής έχει αποδείξει ότι δεν μπορεί το παλικάρι όπως έλεγε και ο Άγγελος. Άρα η κριτική για τον Σαμάτα δεν πρέπει να γίνεται στο Σαμάτα, πρέπει να γίνεται σε αυτόν που επιμένει από την αρχή της σεζόν και κάποια στιγμή και μετά αδικαιολόγητα να μας πει ότι ο ΠΑΟΚ έχει καλό φόρο. Και αυτό είναι ο Ρασβάλ Λουτσέσκου. Δεν μπορούμε να του δώσουμε ένα άλλο θήτη του Ρασβάλ Λουτσέσκου. Δηλαδή, όχι, δεν μπορείς να του δώσεις άλλο θήτη. Σαμάτα και για μένα. Δεν μπορείς να του δώσεις άλλο θήτη. Κοίτα, Γιώργο, θα σου πω. Εδώ ήμουν μαζί με τον Γιάννη και με τον Θανάση και είπα μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, για μένα δεν υπάρχει παίχτη Σαμάτα. Εντάξει. Απ' την άλλη όμως, έχει δώσει, έχει επενδύσει ΠΑΕ 1 εκατομμύριο. Τι με ενδιαφέρει, ρε Σμαράγδα, τι έχει επενδύσει ΠΑΕ. Εσένα δεν σε ενδιαφέρει, αλλά προφανώς ενδιαφέρει. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ, ρε Σμαράγδα. Έρχεται τώρα ο Ανδρώνης και με παίρνει εμένα στο ραδιόφωνο. Και του κάνεις χαμηλά νούμερα, λες. Ναι. Όχι χαμηλά νούμερα, και λέω που μπορεί να λέω και τώρα μπουρδες. Τα κάνω άνω κάτω.
δείχνω ότι δεν μπορώ, ρε φίλε, στο μικρόφωνο. Και τι θα κάνει, επειδή επένδυσε ο Ανδρώνης πάνω μου, πρέπει να με ακούτε όλοι εσείς. Ναι, και πρέπει να τον πληρώσει ένας ολόκληρος. Και τι πρέπει να αποδείξει ο Ανδρώνης, δηλαδή, ότι έχω κάνει καλή επιλογή. Κάποια στιγμή ο Γιώργος θα μπορεί να κάνει εκπομπή. Πλάκα μου κάνεις, μωρέ, και εσύ τώρα. Όχι, αυτό που λες, Σμαράγδα, αυτό που το οποίο λες, και Γιάννη, sorry που μιλάω στη Σμαράγδα. Καλά, και δύο είμαστε, απλά, δεν έχει σημασία. Απλά, αυτό το οποίο λες είναι κάτι που είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα του προπονητή Λουτσέσκου. Ναι. Ότι δεν μπορεί να αρθρώσει κάποια στιγμή, ναι, έχω λάθος. Η αλήθεια είναι ότι έχει και ένα παρελθόν. Το είδαμε και με Ελκαντουρί. Με Ελκαντουρί το είδαμε. Με Μπίσεσβαρ το είδαμε. Με Ολιβέρα το είδαμε. Εδώ, ρε, εσύ να σας πω λίγο κάτι. Οι Παοκτσίδες κοροϊδεύανε τον Άρη γιατί ο Άρης τρία χρόνια δεν μπορούσε να βρει φόρο. Τρία χρόνια έχω το ίδιο θέμα. Και έχω δίπλα μου φόρο. Δίπλα μου έχω φόρο. Ναι, αυτό και έχω φόρο δίπλα μου γιατί το απέδειξα με το να πηγαίνει το στο Κόπα Αφρικά. Και λέει ο Λουτσέσκου ότι εγώ δεν θέλω να πάρω φόρ τώρα στη μεταγραφική περίοδο. Είμαι καλά. Γιατί έχει και θέμα. Και ρωτήσαμε, χρειάζεται μήπως ο ΠΑΟΚ να κινηθεί για φόρ τη μεταγραφική περίοδο. Και λέει όχι. Γιατί, γιατί θεωρεί ότι υπάρχει και ο Τζίμας. Πού είναι ο Τζίμας, ρε παιδιά. Και δεν το λέω γιατί χθες γλίστρησε ο Σαμάτα. Προσωπικά και στο Μέτρο Σπορ, στην εφημερίδα και στο ραδιόφωνο έχω πει την άποψή μου εδώ και πάρα πολύ καιρό για το Σαμάτα. Είναι η λυθιότητα. Να προσπαθείς να μου πεις ότι επειδή ένας παίκτης παίρνει ένα εκατομμύριο ευρώ, κάποια στιγμή θα αποδείξει ότι το αξίζει. Είναι η λυθιότητα. Ναι. Ξεκάθαρα, αυτή είναι η άποψη. Εντάξει, άμα βάλουμε και το οικονομικό κομμάτι στο σκεπτικό, εγώ κάλεσα. Μα δεν παίζουν με βάση τα συμβόλαια, ρε φίλε. Ότι ο Τζίμας αυτή τη στιγμή το οποίο το προσφέρει. Εγώ διαφωνώ, συγγνώμη Γιάννη, νομίζω ότι πολλές φορές οι προπονητές παίζουν με βάση τα συμβόλαια και είναι λάθος. Φυσικά και παίζουν με βάση τα συμβόλαια. Όχι, γιατί είναι η διάστασή μας αυτό. Αυτό που λες, Μαράγδα, yeah. Έχει δίκιο. Έχεις δίκιο. Δεν λέμε ότι είμαστε αντίθετοι σε αυτό. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει να είναι το κίνητρο αυτό, το κριτήριο. Ή να μην είναι τόσο αγαπησιάρη στο συγκεκριμένο κομμάτι ο Λουτσέσκου, ο οποίος δεν μπορεί πια, έχει ένα γκρουπ παιχτών και πώς θα του το πω, τι θα κάνω, όχι να είμαστε όλοι. Δεν γίνεται. Και δεν γίνεται να είμαστε όλοι καλά, ρε φίλε. Και το οικονομικό τα μπαίνει στην κουβέντα. Εγώ κάλλιστα μπορώ να πω ότι αυτή τη στιγμή μπήκα από περιέργεια, είδα μέσα στο Transfer Market χρηματιστηριακή αξία Στέφανο Τζίμας το 1,5 εκατομμύριο. Αν ο Τζίμας είχε πάρει 10 παιχνίδια παραπάνω στη σεζόν, εγώ είμαι σίγουρος 100% είχε βάλει 5 γκολ παραπάνω και αυτή τη στιγμή η χρηματιστηριακή του αξία μπορεί να ήταν 5 εκατομμύρια. Δηλαδή τα λεφτά που θα χάσει εντός ή εκτός εισαγωγικών από το Σαμάτα. Γιατί εγώ έδωσα ένα εκατομμύριο το καλοκαίρι και μπορεί αυτό το εκατομμύριο να πηγαίνει στα σκουπίδια. Θα τα πάρεις επί 10 από το Τζίμα, αν το βάλουμε τόσο τεχνοκρατικά με νούμερα στο τραπέζι. Και θα τα πάρεις και αγωνιστικά, που εκεί είναι ανεκτήμητη αξία το αποτέλεσμα. Αν ο Τζίμας ήταν πιο. Αν ήταν αυτός η πρώτη αλλαγή του Μπράντον Τόμας χθες. Αν έπαιζε αυτός. Μπήκε, ας πούμε, στο τελικό του Παθεσσαλικού την προηγούμενη σεζόν στο 80 φεύγα και ο τερματοφύλακας Σάκ έπιασε μια μπάλα από ένα σουτ που κάποιος του έκανε. Και το έκανε ο Τζίμας. Έπαιξε όσο έπαιξε με τον Ολυμπιακό προχθές και έκανε δύο τελικές. Εύκολα τα έβγαλε ο Πασχαλάκης, δύσκολα πήγα. Έκανε δύο τελικές. Να σου πω κάτι, να σας πω κάτι, μια απόδειξη αυτού που λέω. Ναι. Αλλά για μένα δεν είναι το πρόβλημα. Ο Σαμάτα δεν είναι το πρόβλημα χθες το μάτσε. Βρε, Πασάμου, δηλαδή το είπαμε τώρα, το βάλαμε. Είμαι, το πρώτο όνομα που παίρνει στο τραπέζι δεν είναι, δεν είναι ο Σαμάτα. Γιάννη, ναι. Εγώ το είμαι μαζί σου και λέω εγώ. Εγώ και συγγνώμη για το πρώτο ελληνικό που έχω πει εδώ και πάρα πολύ καιρό για το Σαμάτα. Mm-hmm. Γιατί δεν το λέω σήμερα πρώτη φορά. Αν το έλεγα σήμερα πρώτη φορά ή αν έλεγα ότι ο Σαμάτα είναι παικταράς, θα έλεγα αυτού σου ρεζαέρι μπροστά στον καθρέφτη. Αλλά έχω το δικαίωμα να το πω αυτό. Και εσείς τουλάχιστον οι δυο πείτε, σας χρησιμοποιώ σαν ακροατές, μπορείτε να το επιβεβαιώσετε. Ξέρει ποια είναι η απόδειξη, ρε Γιάννη, ότι είναι ανακόλουθος ο Λουτσέσκου. Ο Λουτσέσκου πάνω στη διαχείριση του Σαμάτα. Yeah. Ποιος ο Σαμάτα τι νούμερο είναι, ρε αγόρι μου, χθες στη σειρά των πέναλτι. 9. Μετά ήταν 9. Κοτάρσκι. Ο βασικός σου φορ. Κοτάρσκι. Ο βασικός σου φορ του 1 εκατομμυρίου ευρώ τον βάζεις να χτυπήσει πέναλτι ένατος. Καλά κάνεις. Δεν ήθελα να τον βάλει πρώτο. Αλλά όταν εσύ ο ίδιος επιμένεις στο Σαμάτα και εσύ ο ίδιος τον βάζει στη σειρά ένατο, είναι η καλύτερη απόδειξη του ότι εσύ τον πιστεύεις. Και τότε έρχεται η ερώτηση και λέμε, γιατί Ρασβάν μου τότε επιμένεις. Ναι.
Έχω άδικο. Όχι. Δεν έχει, όχι, όλοι αυτό είναι αυτό. Ναι, μια σκέψη που. Τι μια σκέψη, τον βάζει ένα το ρε φίλε. Ένα το τον βάζει. Πάντο. Το βασικό σου φόρο που προσπαθήσει να μου πείσει ότι εγώ αυτό τον παίκτη θα το φτιάξω. Και μου το βάζει ένα το γιατί και εσύ ο ίδιο δεν πιστεύει ποτέ ότι θα φτάσει στα 9 πέναλτι. Έλα που σπάσε ο διάολο στο ποδάρι του και έφτασε. Εάν δεν αλλά εδώ κάποια... εγώ. Εγώ εδώ και συγγνώμη ρε Γιάννη, γιατί τώρα δεν σας ακούω, δεν σας βλέπω και το εκμεταλλεύομαι. Θα μου πεις και δίπλα στο ενώ τα μας βλέπεις. Ναι, αυτό λέω και ναι. Να σου πω κάτι. Αλλά εγώ ρε φίλε θα σταθώ και στον Τεσπότοφ, θα σταθώ και στον Οσδόεφ, θα σταθώ και στον Νότο. Αλλά θα σταθώ και στον Τραγκόφσκι. Γιατί αν τις αντίστοιχες αποκρούσεις έκανε ο Κοτάρσκι, σήμερα θα είχαμε ολοσέλιδη στην εφημερίδα Μέτρο Σπορ τη φωτογραφία του και θα το γράφαμε Κέρβερος. Παίζει και ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Αλλά όταν φτάσει σε ένα σημείο να έχεις 3 match ball. Και τα χάνεις. Δεν μου φταίει ο Σαμάτα που γλιστράει στο τέλος, γιατί ξέρω ποιος είναι ο Σαμάτα. Ναι, καταρχάς να το δούμε λίγο στον αντίποδα, έτσι να κάνω λίγο το δικηγόρο του. Απαράτα μας και εσύ, ρε Καζαμπάκα, ναι. Τώρα. Άντε. Λουτσέσκου. Δηλαδή, αν ο Λουτσέσκου έκανε αυτή την επιλογή στα πέναλτι, επειδή είδε καθόλου τη διάρκεια ότι ο Σαμάτα δεν τραβάει, δηλαδή δεν είχε στο νου του ότι θα παίξει τόσο χάλια ο Σαμάτα, αλλά το είδε σε όλη τη διάρκεια. Και τον έβαλε σε αυτή τη θέση. Λέω εγώ, κάνω. Να χτυπήσει αυτή τη σειρά, εννοείς. Ναι. Ναι. Γιατί είδα ότι ο παίχτης δεν τράβηξε, ρε παιδί μου. Μα δεν πίστευε εσύ, δεν πίστευε εσύ, Σμαράγδο, ότι θα φτάσουμε στα 9 πέναλτι. Και το λέει, ας το βάλω τελευταίο. Καλά, και τελειώσαμε. Μπείτε και δείτε τη συχνότητα που βαράει πέναλτι στην καριέρα το Σαμάτα. Έτσι. Βαράει δύο βάρες το 15, ένα το 19, ένα το 20. Ναι. Ναι, αυτά είναι, ναι, αυτά τι που σημαίνει έχασε. Αυτό. Αυτά, ότι δεν είναι το φόρτε του τα πέναλτι. Βάρε ένα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι το φόρτε του όλα τα άλλα. Όχι, Θεούλη μου. Βάρε ένα στο ελληνικό πρωτάθλημα, το πιάσε ο Μπάουμαν εκεί με τον Όφη που το χάσε και ο Σβάμπ. Αλλά έχουν γίνει πάρα. Δηλαδή το παιχνίδι χθες έχει τόσες ιστορίες που μόλις αρχίσαμε που λέει και ένα φίλο. Πάμε σε διάλειμμα, Θανάση μου. Ναι, Θανάση μου, πάμε σε διάλειμμα. Η ανάρτηση είναι κανονικά στη θέση της. Ζητώ συγγνώμη, σήμερα άρχισε λίγο να ανέβει. Άρχισε λίγο να ανέβει. Τα έκανα όλα κανονικά. Τότε που βγήκε, συγγνώμη, χάθηκε το φιλότιμο. Χάθηκε το φιλότιμο, αλήθεια είναι αυτό. Αλλά τα έκανα όλα κανονικά σήμερα. Χθες ανέλαβα την ευθύνη μου. Είπα, εφθαρσός, παντελονάδο, το ξέχασα. Αλλά σήμερα πάτησα κανονικά κουμπί. Ήταν πρόβλημα με τα κεντρικά του Facebook στο Denver. Άντε πάλι. Σοβαρά. Αλλά τώρα είναι στη θέση. Άρχισε τρία. Άντε πάλι τα ίδια. Τρία-τέσσερα λεπτά άρχισε. Δεν ήταν. Και από εκεί κάτω τώρα γίνονται διάφορα κεντήματα, δαντέλες, απλωθείτε, ήδη το κάνετε, έχει αρκετά μηνύματα και στα εισερχόμενα. Καλά τα πιστεύετε αυτά, ρε. Τα πιστεύω. Όχι. Πιστεύεις τον κόσμο, λες. Αλήθεια για λέω. Μένα, ούτε εγώ δεν σε πιστεύω. Αλήθεια λέω, ρε παιδιά. Το έκανα. Αλλιώς πού τη βρήκα τη φωτογραφία, ρε παιδιά. Δεν μπορούσα να κάνω τέτοια φωτογραφία σε ένα λεπτό, όσο καλός κι αν είμαι, που είμαι. Έχεις αρχείο. Όχι, έτοιμες φωτογραφίες από χθεσινό μάτς, 6 κολαριστέ. Όχι. Δεν ενδιαφέρει τον κόσμο αυτά. Απλά λέω ότι η ανάρτηση είναι εκεί. Δύο πράγματα να πω που για μένα έχουν. Μικρή μεγάλη σημασία, τα βάζω στην κουβέντα να υπάρχουν. Κάθισα, είδα μετά από το σημείο που ο Μπάμπα έπεσε κάτω και πάγωσαν οι πάντες μέχρι το τέλος του παιχνιδιού τι έγινε με το χρόνο, με τους χρόνους της καθυστερής και όλα αυτά. Θα μου πεις, ξεκινάς την πρόταση με το όταν ο Μπάμπα έπεσε κάτω και μετά μου λες για τις καθυστερήσεις την ίδια φράση. Προφανώς ο Μπάμπε, επειδή είναι όλα καλά γι' αυτό. Άλλωστε δεν βάλαμε, γιατί μπορεί να αναρωτηθεί κάποιος, γιατί δεν βάλατε μια φωτογραφία από τις 6 του Μπάμπα σήμερα. Γιατί είναι μια φωτογραφία που είναι σοκαριστική, παγωμένη. Δεν μπορείς να την. Δεν θέλω να την ξαναδώ αυτή τη φωτογραφία. Να νομίζω. Γιάννη, εγώ να σου πω απλά, sorry, εγώ τα δημοσιογραφικά εκεί που μας βάζουν πάντα ως τους φιλοξενούμενους τέλος πάντων συναδέλφους. Ναι. Ήταν ακριβώς στη γωνία του κόρνερ που χτύπησε ο Μπάμπα. Ακριβώς στη γωνία. Α, ήσουν αρκετά κοντά ευθεία εγώ, δηλαδή. Εγώ μπαίνω σε μια. Και ξαφνικά γυρίζω και βλέπω και κοντινό πλάνο στην Κοσμοτέ. Ναι. Και παγώνω. Ναι. Παγώνω. Ναι. Προφανώς βλέπω και τον απεινιδωτή να τρέχει, όχι μόνος του. Άνθρωπος από τον πάγκο τον πήγε γρήγορα εκεί και λέω: όχι, αμάν. Ναι. Αλλά μόλις είδα να κουνάει και τα πόδια και να μετά αργότερα να δίνει το χέρι και να σφίγγει το χέρι του Αντώνιος και των άλλων ποδοσφαιριστών, λέω: καλά είναι το παλικάρι. Ναι. Και να σας πω απλά για τον Μπάμπα για να σας αφήσω να συνεχίσεις, ότι το απόγευμα θα είναι στη Θεσσαλονίκη. Μπράβο. Μπράβο. Τελειώσαμε. Καλά είναι. Ο Μπάμπα. Και μπράβο στον Τερίμ. Το πίστευε, δεν το πίστευε, μπράβο στον Τερί, που πιστεύω ότι το πίστευε ο άνθρωπος. Για τη δήλωση που έκανε.
Ναι, μπράβο στον Τερίμ. Εννοείται, μπράβο. Και γιατί να μην το, να μην το πιστεύει. Όπως, όχι, λέω το κάνεις επικοινωνιακά ή δεν το κάνεις, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ πιστεύω ότι δεν το έκανε επικοινωνιακά ο άνθρωπος. Μπράβο στον Τερίμ. Ναι. Που κάποια στιγμή λέει ότι δεν θα με πείραζε να χάσουμε την πρόκριση, αρκεί ο παίκτης του ΠΑΟΚ να μην πάθαινε αυτό που πάθαινε. Γιατί εκείνη τη στιγμή και ο Τερίμ δεν ήξερε ότι ο Μπάμπα είναι καλά, για παράδειγμα. Έτσι, όλοι είχαν μια αγωνία. Ναι, ας σου πω απλά ένα παράδειγμα, ότι μπροστά μου παίρνει τηλέφωνο στον Πετρωτό ο αδελφός του Μπάμπα. Τι λες τώρα, ρε. Ναι, ναι, ναι. Ο οποίος το βλέπω από την Κάνα, ας πούμε. Από την τηλεόραση το. Όχι, όχι. Πού είναι ο αδελφός του Μπάμπα, είναι εδώ, στην Ελλάδα. Στην Κάνα, ρε. Στην Κάνα. Μπορεί να ξέρω πού είναι ο αδελφός. Όχι, όχι. Στο εξωτερικό είναι, τέλος πάντων. Και ούρλιαζε. Και προσπαθούσε ο Πετρωτός να το καθησυχάσει και του λέει: σταμάτα, ηρέμησε, είναι καλά. Πω, πω, φίλε. Φαντάσου τώρα, ναι. Ναι, γιατί ο Κώστας είχε βγάλει κάποια στιγμή τον αδελφό του Μπάμπα στο ραδιόφωνο και είχε κρατήσει το νούμερό του. Και έψαξε ο αδελφός του Μπάμπα το τηλέφωνο του Κώστα για να μάθει αν ο αδελφός του είναι καλά. Δηλαδή, σκηνικό απίστευτο. Έτσι. Το βλέπε ο άνθρωπος ή του είπε κάποιος? Γιατί το έβλεπε τότε, ξέρεις, γιατί στο λέω, αν το βλέπε. Ναι. Μπορεί γρήγορα δηλαδή να καθησυχάσει και αυτός μέσα στο πεντάλεπτο. Γιατί αν το στέλνει κάποιος, ο αδερφός σου, αυτά και εκεί, τρελαίνες άμα δεν το βλέπεις μετά. Δεν λες τι γίνεται. Λέω, νομίζω τη στιγμή που έγινε και γινόταν στην τηλεόραση όλο αυτό το τι πράγμα. Τι έχεις πει τώρα, ρε Γιώργο? Ρε. Ναι, τι έχεις πει, ρε Γιώργο? Ναι. Και μιλάμε, ούρλιαζε και προσπαθούσε ο Κώστας να τον καθησυχάσει, ναι, και να του πει: κοίταξε να δεις, είναι καλά. Έχει τις αισθήσεις του. Και αργότερα τον ξαναπαίρνει και του λέει όλα καλά. Γιατί προφανώς ο Μπάμπα δεν μπορούσε το παιδί να σηκώσει κινητό στο νοσοκομείο. Ναι. Ναι. Και είναι φοβερό, εκεί ο Μάρκος Αντώνιο είναι ο πρώτος που κάνει τα χέρια του δεξιά πολύ αλόφρονα, ναι. Και είναι φοβερή κίνηση του Γερεμέγεφ, ο οποίος τα καταλαβαίνει, βλέπει το Βαγιανίδη, γιατί είναι ο Βαγιανίδης με τον Μπάμπα. Έχει φύγει το ιατρικό team του Παναθηναϊκού στον πεσμένο Βαγιανίδη και κάποια στιγμή ο Γερεμέγεφ καταλαβαίνει με τον Βαγιανίδη όλα καλά, άλλο, άλλο, και τραβά από το μανίκι έναν γιατρό του Παναθηναϊκού και τον σμπρώχνει πάνω. Όχι ότι δεν θα πήγαιναν οι άνθρωποι, πήγανε κατευθείαν. Αλλά και είναι και ο Γερεμέγεφ πώς το έκανε αυτό. Ναι. Λοιπόν, αυτό που λέω, ο Μπάμπα είναι στο 115 και 3 δευτερόλεπτα. Εκεί, ναι, εκεί γίνεται ο τραυματισμός του. Τα δευτερόλεπτα δεν τα ξαναπώ, τα έχω σημειωμένα για να μην σας κουράζω. Στο 115 πέφτει ο Μπάμπα κάτω. Στο 120 και 2 και 53, δηλαδή στο 120 και 3, ο διαιτητής ο Γερμανός, που για μένα ήταν, τι να σου πω, τέτοιος, δηλαδή μπράβο, έκανε φοβερή διαιτησία χθες. Μπορεί να έφυγε 2-3 φάσεις, μπορεί να τις συζητήσουμε, αλλά για μένα γενικά. 2-3 φάσεις φύγανε, ναι, αλλά όχι, ήταν καλός για μένα. Πιστεύω, ναι, ότι αν έμπαινε παράδειγμα η κεφαλιά του Μαντσίνη, θα ακυρωνόταν, ναι, για φάουλ στον Κοτάρσκι. Πιστεύω θα ακυρωνόταν από VAR. Αλλά οκ. Okay. Ναι. Λοιπόν, στο 120 και 3 σφυρίζει ο Γερμανός για να αρχίσει και πάλι το παιχνίδι. Άρα εδώ έχουμε μια καθαρή, περίπου καθαρή 8 λεπτή καθυστέρηση στο μάτς. Εκείνη την ώρα, είναι 8 τα λεπτά, έτσι. Εκείνη την ώρα, λέει ο ρεπόρτερ της Κοσμοτέ ότι ο διαιτητής πήγε στους προπονητές, στους πάγκους τέλος πάντων, και τους είπε ότι εγώ, να ξέρετε, από την ώρα που αρχίζει το μάτς θα κρατήσω 6 λεπτά. Ναι. Άρα δεν κρατάει τα λεπτά του Μπάμπα. Κρατάει, δηλαδή κρατάει 8 λεπτό, κρατάει 6 λεπτό, που ο ίδιος εκτιμά ότι είναι ο καθαρά αγωνιστικός χρόνος που έπρεπε να κρατήσει στις καθυστερήσεις. Το μάτς λοιπόν το αρχίζει 120 και 3. Και λέει στους πάγκους ότι η καθυστέρηση που θα κρατήσω θα είναι 6 λεπτά. Το γκολ του Λιμνιού μπαίνει στο 120, 8 και 30. Δηλαδή μπαίνει πριν συμπληρωθεί το 6 λεπτό των καθυστερήσεων που είπε, ναι, ο Γερμανός ότι θα κρατήσει. Αν κρατούσε και 8 κάποιος του Μπάμπα, θα ήταν ακόμη περισσότερα. Και άμα πω, γιατί κάποια στιγμή στις καθυστερήσεις μέσα ο Ντεσπότοφ ξαπλώνει, για μένα δεν κάνει θέατρο, εκείνη την ώρα τον έχει πατήσει άθελα το Λιμνιός και πονάει. Εκεί η διακοπή, επειδή τη μέτρησα για αυτήν, ήταν μισό λεπτό. Δηλαδή, ναι, από την ώρα που πηγαίνει, που βγάζει ο ΜΕΙΤΕ την μπάλα σε πλάγιο για να δει ο διαιτητής τι έχει, μέχρι που ξαναρχίζει το παιχνίδι με πλάγιο και εκεί ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν το ψέγω αυτό, δεν το μέφω, με ο Παναθηναϊκός δεν δίνει την μπάλα, ο ΜΕΙΤΕ την πετάει έξω πλάγιο. Και ναι, λέει, ναι, ας πούμε, ότι είναι ο παίχτης πεσμένος κάτω. Εκεί ο Παναθηναϊκός παίρνει το πλάγιο, δεν δίνει την μπάλα στον ΠΑΟΚ, αλλά εκείνη την ώρα, δεν θα πω τέτοια ώρα τέτοια λόγια, αλλά θα πω ότι δεν είναι σίγουροι και οι Παναθηναϊκοί ότι ο ΜΕΙΤΕ τη βγάζει, ξέρεις, για να κάνουν ένα fair play στο 120 φεύγα. Οκ. Ναι, okay. Ναι. Εκεί είναι μισό λεπτό η διακοπή του παιχνιδιού. Με τις καθυστερήσεις, δηλαδή, για να μην το κουράζω, επειδή κάπου το διάβασα ίσως σε κάποια σχόλια κτλ., δεν υπάρχει θέμα κανένα για μένα. Επειδή το κάτσα και όχι, το είδα. Ούτε εγώ. Όχι, εγώ δεν νομίζω ότι υπάρχουν τώρα σχόλια. Για μένα είναι φοβερό, γιατί είδα και για ένα ακόμη λόγο ξανά γύρισα πίσω τα τελευταία λεπτά. Είναι φοβερό ότι ο ΠΑΟΚ
στο 120 και 6.35 παίρνει πλάγιο με τον Οσδόεφ. Εκεί ο Οσδόεφ κάνει λάθος εκτέλεση και γίνεται αλλαγή. Ενώ θα μπορούσε να σιγουρεύει να παίξει με την κατοχή, να παίξει με το χρόνο. Ο ΠΑΟΚ έχει τρεις μεγάλες ευκαιρίες, καθώς το παιχνίδι πηγαίνει στο τέλος, να παίξει με το χρόνο. Μία είναι αυτή. Η δεύτερη, στο 120, 7 και 2, σας θυμίζω ότι είναι 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το ματς, πριν μπει το γκολ του Λιμνιού, ο Μεϊτέ κερδίζει το φάουλ από τον Αράο. Και πολύ γρήγορα ο ΠΑΟΚ ούτε αυτή την μπάλα την κάνει δικιά του. Και για μένα που είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό το στιγμιότυπο, 120, 7 και 46 δευτερόλεπτα είναι ο Ντεσπότο που φεύγει μόνος του μπροστά. Και εκείνη την ώρα έχει δύο επιλογές. Ή σουτάρω ή να πάω στο κόρνερ. Βέβαια από ένα σημείο και μετά εκεί σαν να συνέρχεται καταλαβαίνει ότι ας πάρω το κόρνερ, θέλει να πάρει το κόρνερ, αλλά με την κόντρα της μπάλας βρίσκει σε αυτόν. Αυτή η φάση είναι λιγότερο από ένα λεπτό από τη στιγμή που σκοράρει ο Λιμνιός. Θα μπορούσε δηλαδή ο ΠΑΟΚ έχει τρεις ευκαιρίες, τρεις τέτοιες κατοχές στα τελευταία λεπτά. Θα μπορούσε, ας πούμε, εκεί που λένε κάποιοι, δάγκωσε την μπάλα, πέτατη, φάτινα, ξέρω εγώ, κάτι να. Μου στείλε μήνυμα ένας φίλος χθες το βράδυ και μου λέει: να ξέρεις, Γιώργο, στην Αγγλία, ακόμα κι αν έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές, ναι, υπάρχει κανονισμός ότι αν ένας ποδοσφαιριστής γίνει αλλαγή επειδή χτύπησε στο κεφάλι, ναι, η ομάδα έχει το δικαίωμα να βάλει παίχτη. Ναι, είναι η αλλαγή διάσησης. Πόσο... Έτσι λέγεται, ναι, αυτό. Ναι, δεν το ήξερα στην Αγγλία. Ναι, και εγώ το άκουσα χθες, το λέγανε τα παιδιά στην Κοσμοτέ μετά στο post-game. Λοιπόν, αυτό στην Αγγλία ισχύει επισήμως από το Φεβρουάριο του 2021, έχει δηλαδή μια τριετία. Και έχεις δικαίωμα να κάνεις δύο τέτοιες αλλαγές. Αν δηλαδή εγώ έχω ολοκληρώσει τις αλλαγές μου και κάποιος παίκτης μου έχει τέτοιο πρόβλημα, μπορώ να κάνω δύο αλλαγές. Δεν μπορώ να κάνω παραπάνω όμως από δύο. Συμφώνησαν όλες οι ομάδες, συμφώνησαν τα κομίτης εκεί τα αυτά και κάνανε. Βάλτε μια ανωτελεία, παιδιά. Να πάμε στο Γιώργο τον Μάτσιο και μετά θα το. Για μας πεις εσύ θα κάνουμε. Α, Άιντε. Τώρα έχω πάρει. Κάνε το πριόνι, θα να σε. Κάτσε κάτω και εσύ. Εγώ κάθομαι κάτω. Εγώ αύριο δεν έρχομαι, να ξέρω. Όχι, Γιώργο, ξέρω αυτό. Πούτε το. Γιατί, μα. Αφού δεν με θέλετε. Δεν με θέλετε. Λοιπόν, προχωράμε γιατί. Λέγαμε πριν ότι κακός, όχι κακός, ο Σαμάτα είναι ένα θέμα, αλλά δεν είναι ίσως το πρώτο θέμα στο χθεσινό παιχνίδι. Γιατί υπάρχουν πολλά πριν από αυτό. Ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ ήταν πάρα πολύ. Ήταν κυριαρχικός, δηλαδή ήταν πολύ καλύτερος από τον Παναθηναϊκό. Η κατάληξη ήταν αυτή που ήταν, όταν ο μάτς πηγαίνει στα πέναντι, ο Ντραγκόφσκι. Ναι. Και δεν ξέρω και το. Μου φάνηκαν και σχετικά καλά τα πέναλτι. Δεν ξέρω και του Ντεσπότοφ. Λέω για τα match ball τώρα, έτσι. Του να σου πω κάτι. Στα match ball, μόνο λίγο του Ντεσπότοφ δεν μου άρεσε. Δεν μπορώ να πω για τον Οσδόεφ ή τον Όνο ότι δεν το έκανε καλά. Ναι. Αλλά ρε παιδιά, τώρα σας παρακαλώ, το ξαναλέω και το ξαναλέω. Αν ακόμα και δεν τα καλά πέναλτι αντίστοιχα του Παναθηναϊκού, τον Κοτάρσκι τώρα θα τον είχαμε κάνει επίσημο δημότη τη Θεσσαλονίκη. Αυτό γιατί το λες, γιατί φέρει ευθύνη, λες, ο Κοτάρσκι σε κάποιον. Όχι, ρε, άλλο λέω. Άλλο ότι πρέπει να αποδώσουμε τιμή, πρέπει να αποδώσουμε τιμή και στον Ντραγκόφσκι. Πώς θα το κάνουμε. Α, ναι, καλά, εν τω μεταξύ, ναι, ξέρετε τι πήρα χαμπάρι. Τι? Ότι ο Παναθηναϊκός με τρεις διαφορετικούς τερματοφύλακες έχει πάρει πρόκριση φέτος. Ναι, Γιώργο, το είπα και εγώ το πρωί. Μπρινιόλι με Μαρσέι. Ναι, σωστά. Λοντίγκιν. Με Ολυμπιακό. Με Ολυμπιακό. Και Ντραγκόφσκι με Παναθηναϊκό. Δεν είναι θέμα τύχης, είναι και θέμα ικανότητας. Έτσι το ξεκαθαρίζω. Το ξεκαθαρίζω. Καλά, τα πέναλτι δεν μπορώ να. Θέμα ικανότητας και του ροδοφύλακα και των εκτελεστών, αλλά έχει και πολύ δόση τύχης, ρε φίλε, το πέναλτι. Έχει και, τώρα, δεν είναι μόνο θέμα τύχης. Εγώ πάνω να σας πω λίγο κάτι. Άμα θέλουμε λίγο, εγώ θέλω προσωπικά, δεν έχω θέμα να σταθούμε στο χθεσινό παιχνίδι και άλλο. Αυτό που με απασχολεί και με κάνει να αγωνιώ είναι η επόμενη μέρα. Και η επόμενη μέρα δεν έχει να κάνει με το αν ο ΠΑΟΚ ψυχολογικά άδειασε. Αυτό που είπε ο Λουτσέσκου, ότι η ομάδα απέδειξε ότι επέστρεψε στα καλά της παιχνίδια και ότι αυτό είναι οδηγός μας για τη συνέχεια, να το προσυπογράψω. Το θέμα είναι, είσαι γεμάτος για να πας μέχρι το τέλος της σεζόν πλέον. Συγγνώμη, γιατί να είναι άδειος, αυτά δεν καταλαβαίνω. Αυτό δεν το καταλαβαίνω. Άδειος απολύσεις, ρε συφίλε. Άδειος απολύσεις. Απολύσεις τι από επιλογές. Από επιλογές, εκεί στο ΠΑΟ. Δηλαδή, καταλαβες. Τι σημαίνει αυτό. Θα σου εξηγήσω τι σημαίνει αυτό. Ναι. Σημαίνει, για παράδειγμα, ρε παιδί μου, πάμε να δούμε. Θες να πάμε το επόμενο μάτς που είναι γρήγορα με τον Πανετολικό. Ναι, οκ. Okay. Είναι ξεκάθαρο. Εγώ δεν σου λέω για το μάτς με τον Πανετολικό, που για μένα είναι δύσκολο παιχνίδι, γιατί προέρχεσαι από ένα τέτοιον αποκλεισμό και 120 λεπτά αγώνα. Και ο Πανετολικός παίζει την επιβίωσή του. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι, για παράδειγμα, θέλει και μη, πρέπει να βάλει τον Τζίμα.
Ναι. Ο Μπράντον Τόμας είναι τιμωρημένος. Ναι. Δεν ωραία, παίζει ο Μπράντον Τόμας. Γιατί είναι άδειες απολύσεις. Ποιοι φύγανε, δηλαδή, ποιοι του λείπουνε. Όχι για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι λύση ο Τζίμας. Γιατί είναι άδειος απολύσεις, αυτό δεν καταλαβαίνω. Τι έχει, θλάσεις, έχει τραυματισμούς, τι έχει. Εγώ λέω πόσο σύντομα. Ο Μιχαηλίδης δεν έπαθε θλάση. Ωραία, Μιχαηλίδης, ναι. Ο Εκόνγκ δεν είναι τραυματίας. Ναι, δεν ξέρω πότε θα επιστρέψει ο Εκόνγκ. Να δούμε και για μπάμπα. Λοιπόν, σε αυτό στα στόπερ έχεις ένα ξεζουμισμένο Κεντζιόρα, ο οποίος παίζει συνεχόμενα. Έχεις ένα Κουλιεράκι και έναν Άσμπεργκ. Δεν έχεις άλλον. Ναι. Γι' αυτό σου λέω. Δεν σου λέω και δεν σου λέω για παιχνίδι 1, 2, 3. Ναι. Έχεις μέχρι το τέλος σεζόν. Πώς το διαχειρίζεσαι πλέον στους φορ. Γιατί και εκεί είναι ένα θέμα. Ωραία, θα μπει στη διαδικασία. Λέω δηλαδή ότι αυτό το οποίο με απασχολεί και εμένα πλέον, με απασχολεί το πλέον, έχει να βάζω στο κάδρο και το γεγονός ότι για συγκεκριμένες θέσεις έχει συγκεκριμένες επιλογές. Όχι κακές επιλογές, αλλά όχι πάρα πολλές επιλογές. Αυτό λέω. Ναι. Εντάξει, ωραία. Το κατάλαβα. Νόμιζα άδειος εννοούσες ψυχολογικά και αυτά. Μα και... είπα, το πρόλαβα άδειος, ναι, ψυχολογικά, όχι. Α, όχι. Για ψυχολογικά. Μένα είναι πολύ σημαντικό ότι ο ΠΑΟΚ έχει αυτή τη στιγμή να δώσει τρία παιχνίδια που λες ότι είναι διαχειρίσιμα και μπορεί να τα κερδίσει και τα τρία. Πριν πάει στον πρώτο εκτός έδρας αγώνα για το Conference League, αύριο θα γίνει κλήρωση. Σήμερα θα μάθουμε όλους τους πιθανούς αντιπάλους, μια που θα γίνουν και τα τελευταία μάτς στο Conference League. Σήμερα είναι η δεύτερη αγωνιστική που κρίνονται τα πάντα. Είναι τίμια η απορία σου, όντως. Έχει. Εν τω μεταξύ, έβλεπα. Ναι, σωστό είναι, σωστό. Γιατί και ο Μπάμπ αυτό έχει. Και τα παιχνίδια τώρα, βέβαια, με φόντο τα playoff είναι το θέμα, έτσι. Δεν είναι. Σαφέστατα. Να έχει εκεί τις επιλογές, τις λύσεις. Ο Παναθηναϊκός, ρε παιδιά, έχει επίσημο λογαριασμό στο Twitter σε τουρκική βερσιόν. Λόγω τερίμ. Σοβαρά. Αλήθεια, λέει. Μπορεί να έχει, ρε φίλε, ναι. Εδώ πάω και είχε κάνει επίσημο λογαριασμό στο Twitter με γκαγκάβα. Το θυμάσαι. Στα Ιαπωνέζικα, ναι. Στα Ιαπωνέζικα. Ναι, επίσημο λογαριασμό επειδή και τον Καγκάβα στα Ιαπωνέζικα. Πάντως στα τουρκικά μέσα κάνανε αναμετάδοση. Ξέρετε γιατί σας το λέω, γιατί επειδή έψαχνα κάτι στο Twitter γενικώς, κάτι πληροφορίες γύρω από το παιχνίδι και μου σκάει, μου βγαίνει αυτός ο λογαριασμός που είναι σε τουρκική έκδοση και έχει δίπλα και το μπλε το σηματάκι που σημαίνει ότι είναι official, επίσημο κάτι. Mm-hmm. Αλλά λέω εντάξει, hacker είναι, θα μπορούσαν ο καθένας να κάνει ένα τέτοιο. Και αν είναι του Παναθηναϊκού, γράφει το εξής στην τουρκική version. Ναι. Στα τουρκικά το γράφει και έκανα μια μετάφραση, φαντάζομαι είναι σωστή. Προχωράμε στον τελικό του κυπέλου Ελλάδας. Δεν έχει τελειώσει μέχρι να πει ο Φατίχ Τερίμ ότι τέλειωσε. Και έχει φωτογραφία του Φατίχ Τερίμ. Και λέω εντάξει, okay, αν ο Φατίχ Τερίμ ήταν αυτός που δρομολόγησε τις καταστάσεις χθες στο παιχνίδι, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά. Και εν τω μεταξύ, η ανάρτηση του Παναθηναϊκού στην ελληνική βερσιόν του, ναι, είναι ότι απίστευτο κι όμως. Πώς το λέει, απίστευτο κι όμως, η πρόκριση είναι δική μας. Απίστευτο, αλλά Παναθηναϊκό. Καμία σχέση, έτσι. Δηλαδή το απίστευτο μου κάνει. Δηλαδή απίστευτο ότι ούτε σαν. Και ο Παναθηναϊκός ο ίδιος σου λέει απίστευτο. Έτσι όπως έγιναν όλα αυτά, απίστευτο. Αλλά Παναθηναϊκό με τον τρόπο που ήρθε. Με τον τρόπο που ήρθε. Πάνω. Εντάξει, είναι επικοινωνιακό για τον τουρκικό λαό εκεί πέρα που τον έχουν τον Τερίμ Θεό και δεν ξέρω. Σωστά, εγώ, σωστά, σωστά. Λογικό έτσι, το βρίσκω. Έτσι το βάζω. Αρκετά μηνύματα να πάμε λίγο. Μηνύματα, ναι, και στα εσεχόμενα. Εγώ θέλω λίγο το φίλο για να με κάνει λίγο καλύτερο. Το φίλο τον Πάνο να μου λέει Ζαήρη, είσαι πολύ εκνευριστικό σήμερα. Διόρθωσέ με, σε παρακαλώ, μου γιατί είμαι εκνευριστικός. Μόνο αυτό αν θέλεις δηλαδή. Γιατί είμαι εκνευριστικός σήμερα, ναι. Γιατί, δηλαδή, ειλικρινά στο λέω, για να γίνω καλύτερος, θα σου ζητήσω και συγγνώμη στον αέρα. Απλά όταν γράφω. Ένας άλλος φίλος γράφει για κάτι σήμερα, που έστειλε την μπάλα ο Λιμνιός κάπου στην Ομόνια, κάτι είπε εσύ τέτοιο πράγμα. Θέλω να πω, έχει ένα τέτοιο μήνυμα. Την έστειλε, εντάξει, την έστειλε. Όπως έχω πει πολλές φορές, έχω πει και για φάση του ΠΑΟΚ ότι την έχει στείλει στην Άγια Βαρβάρα. Αντίστοιχα και για σου του Πάου έχω πει. Δηλαδή, γιατί τι εκνευρίζεστε, ρε παιδιά. Έχω πει και για παίχτη του Πάου και μπάλα στην Αγία Βαρβάρα. Είστε ο Καράμπελας όταν χτύπησε το πέναλτι μέσα στο Χαριλάου. Ναι, Θανάση, να σου πω κάτι, ρε φίλε, ειλικρινά τώρα. Πώς σου ήρθε ο Καράμπελας τώρα. Α, για το πέναλτι που πήγε εκεί που πήγε, η μπαλά. Sorry. Εντάξει. Εντάξει, δεν αντιλαμβάνω. Έχει ένα μήνυμα που γράφει ο Μιχάλης, φίλος του Άρη, για να δείτε, λέει, πώς νιώθει ο Αριανός κάθε χρόνο με τους απίθανους αποκλεισμούς σε Ελλάδα και Ευρώπη. Να. Εντάξει, προφανώς κανείς δεν. Και ο Άρης μετράει πολλούς τέτοιους αποκλεισμούς. Στο κύπελο, ναι, σίγουρα με την ΑΕΚ, στο Κλέας Βικελίδης, με την Αστάνα στο τέλος, με τη Ρόζεμπορκ. Έχει τέτοιους αποκλεισμούς αρκετούς και μπορεί να ξεχνάω και κανένα, γιατί τα τελευταία χρόνια είχαν μαζευτεί ή Μπουχαλάκι. Μπουχαλάκι, πλάκα. Στο τέλος με χαμένο πέναλτι και εκεί του Γκρέι που το πιάνει ο Τζολάκης.
Εν τω μεταξύ, χθες κάνει μια δήλωση ο Λιμνιός και λέει ότι θέλουν να κερδίσουν και τον Άρη στον τελικό. Α, το έχει κάνει. Και λέει και ο ρεπόρτερ, γιατί και ο ρεπόρτερ της Κοσμοθήκη προφανώς έπρεπε να το πει σωστά για μένα. Του λέει, βέβαια, λέει και η ρεβάνς του Άρη με το Πανετολικό. Λέει και ο Λιμνιός, ναι, όποιος και αν είναι, τέλος πάντων, όποιος δεν είναι στην ώρα. Εμείς θέλουμε να πάμε. Δεν του είπε ο Τερίμ, έχεις μια πλάκα, ρε ρεπόρτερ. Κοιτάξτε ποιος μπήκε στούντιο, παιδιά. Κοίτατε Ηλία Χρυστάρα. Κοίτατε Ηλία Χρυστάρα. Κώστας Βαραγιάννης με σκούφο. Το πρωί στο 6-8 είναι μία από τις αγαπημένες μας ρεπόρτερ, Ηλία. Και την είδα τώρα, παιδιά, που συγκινήθηκε σήμερα, δεν το είδαμε. Δεν το είπαμε, όχι. Ναι, συγκινήθηκε στο πρωινό, ας πούμε, on από Θεσσαλονίκη. Και μας... Να το. Α, το έχω αυτό που βάλει το Μετρόπολης γι' αυτό, Τι γλυκούλα. Την αγαπάμε ακόμη πιο πολύ, να ξέρει. Φοβερό, φοβερό. Συγκινήθηκε για τον αποκλεισμό του ΠΑΟΚ, να πούμε, στον κόσμο. Ο Σάκης λέει, ναι ρε Πάγκο, αλλά ο Λιμνιός τον πατάει τον Δεσπότο, άρα είναι φάουλ που δεν το δίνει. Εντάξει, ναι. Μπορεί να είναι ένα φάουλ που δεν το έδωσε. Εγώ δεν είπα αν είναι φάουλ ή δεν είναι φάουλ. Λέω γενικώς ότι ήταν πολύ καλό. Όπως δεν έδωσε κεφάλι του Λιμνιού στον Κωνσταντέλια. Γιατί όταν πάει να φύγει ο Κωνσταντέλιας, ο Λιμνιός δεν πάει να διεκδικήσει μπάλα. Πάει και πέφτει πάνω στον Κωνσταντέλια. Αλλά το προχωράμε, εμείς δεν στεκόμαστε στη διαιτησία. Εγώ πιστεύω με εξαίρεση 2-3 φάσεις ήταν καλό διαιτητή. Εντάξει. Ναι. Ο Θοδωρής, ξέρετε τι λέει, ότι όσον αφορά το αγωνιστικό, όσοι ουρλιάζουν για να παίξει ο Τζίμας είναι οι πρώτοι που στο πρώτο χαμένο τέταρτο θα βγουν και θα τον κράξουν. Κάνεις πολύ μεγάλο λάθος, φίλε. Προσωπικά είναι η άποψή μου. Ότι αν ο Τζίμας έπαιρνε όλες αυτές τις ευκαιρίες που έχει πάρει ο Σαμάτα, θα έκανε, όπως είπε και ο Γιάννης και η Σμαράγδα, πολύ περισσότερα πράγματα. Και εγώ πιστεύω ότι στους 100 παοξίδες οι 110 θα σου πούν βάλτον και ας το χάσει. Αλήθεια, προτιμώ να το χάσει ο Τζίμα στο τετατέτ παρά να βλέπω συνέχεια ένα ποδοσφαιριστή που, επαναλαμβάνω, σήμερα το να πέσουμε όλοι πάνω του είναι ανθρωποφαγία και άδικο, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορούσε. Σήμερα δηλαδή δεν χρειάζεται να πέφτει όλοι πάνω στον Σαμάτα. Αλλά λέω και επιμένω ότι αυτός ο Τζίμα, αν είχε πάρει τις ευκαιρίες που έκανε επιμόνως ο Λουτσέσκου για να αποδείξει ότι ο παίκτης ενός εκατομμυρίου ευρώ μπορεί να παίξει μπάλα, ο Τζίμας νομίζω ότι θα είχε περισσότερα γκολ και θα ήταν πολύ. Σχολιάζοντας για να πάμε και στο διάλειμμα, το μήνυμα του φίλου, θα πω πολύ γρήγορα ότι ίσως ας μην αντιδράσει ο Λουτσέσκου πρώτα για τον Τζίμα, και ξέρω πως τον αγαπάει. Γιατί εκείνο που είχε κάνει ο Λουτσέσκου σε ποιο παιχνίδι ήταν, με τον Όφη, που βγήκε τέταρτο τον Τζίμα και επειδή δεν έδωσε πάσα σε ποιον, στο Μούρκ, στον Δεσπότο, αυτού βάλε γκάζι από τον πάγκο. Ενώ είχε καθαρή ευκαιρία, καθαρό τετατέτ ήταν, δεν ήταν το έκανε εγωιστικά. Αυτό θέλω να πω. Ας πρώτα μην αντιδράει ο Λουτσέσκου και μετά ας μην αντιδράει, που δεν θα αντιδράσει και κανένας. Και επαναλαμβάνω, ξέρω πόσο αγαπάει τον Τζίμα ο Λουτσέσκου. Άντε τράβα σε διάρκεια. Πώς λέει ο άντρας ή η γυναίκα στον άντρα ή στη γυναίκα της, γιατί λέει, ξέρω ότι με αγαπάς, θέλω να μου το δείχνεις κιόλας. Σωστό. Ξέρω ότι με αγαπάς, Ρασβάν, αλλά θέλω να μου το δείχνεις. Βάλε με να παίξω. Φέρε μου κανένα. Θα πάμε, αλλά θα πω καλημέρα στον Στέριο και στον Λεωνίδα, που νόμιζε ότι ήρθε ο Γιώργος και λέει, καλώς ήρθες επιτέλους. Μήπως και διαβαστεί κανένα μήνυμα. Φαντάζομαι καθαρό clean fit έχει ο Γιώργος. Νομίζω ότι είναι εδώ. Τώρα πάμε διάλειμμα. Θα πάμε, ρε Θανάση. 30 δευτερόλεπτα για να συμπληρωθούν τα 6 λεπτά των καθυστερήσεων. Ο ΠΑΟΚ είναι στο 0-2. Σέντρα, γέμισμα, αλλαγή παιχνιδιού από την άλλη είναι κακή. Η σέντρα μέσα στην περιοχή. Το σουτ, γκολ για τον Παναθηναϊκό. Μετρόπολης 95,5. Γκολ για τον Παναθηναϊκό. Ποιος? Ο Δημήτρης Λιμνιός. Ποιος? Ο Δημήτρης Λιμνιός. Ηγέτης στα σπορ. Είναι ο Πίου το μαύρο πιστόλι, κι ο Αντωνίου θα βρει στην φορμόλη. Είναι ο Πίου το μαύρο πιστόλι. Τελείωσες. Ποιος ο νάρθικας αυτός? Τελείως τα δάση μου, ωραία. Εγώ, παιδιά, να ξέρετε, τα έχω πει έτσι και εκτός αέρα. Όχι, αυτό είναι που κάνεις δηλώσεις μετά στις κάμερες και λες, εμείς του Θανάση, του είχαμε μιλήσει. Του είχαμε πει εδώ και χρόνια προσπάθησαμε. Καλό παιδί ο Θανάση, θα μας δείξει για 8 μήνες. Από κάτω γράφει γείτονας Θανάση. Θανάση, είναι καλό παιδί. Καλό παιδί, απλά μεταμορφώνεται την ώρα. Εγώ το ξέρω το καφενείο, μπαίνει στο κάνει. Μου άρεσε. Εγώ είμαι αποδεκτός στην καζούρα ακόμα και σε μια δύσκολη μέρα μετά από αυτό το οποίο. Η αλήθεια είναι, παιδιά, από το πρωί είχε ακουστεί πολύ το όνομα του Πίου. Γενικότερα. Ναι. Ο Πίου, γιατί. Μα να σου πω κάτι, υπάρχουν και παοξίδες. Άγια Σαμάτα. Υπάρχουν και παοξίδες. Αυτό έβαλες αυτό, ρε, ο Πίτο, μαύρο πιστόλι. Ναι, υπάρχουν και παοξίδες οι οποίοι αυτοτρολάρονται. Λέει για παράδειγμα ο Βασίλης. Πίκρα, ρε παιδιά, αλλά τι κοινό έχουν οι αγρότες και τα παόκια. Φύγαν από την Αθήνα με άδεια χέρια. Σωστός. Σωστός. Ναι. Έχουμε και τους μελισσοκόμους τώρα σήμερα. Ναι. Παιδιά, έχει πολλά μηνύματα. Αυτό τι θα κάνουμε βλέπω τώρα. Όχι, τι θα κάνουμε. Ρητορικό είναι το ερώτημα. Θα κοιτάξω να τα διαχειριστώ και εσείς απαντάτε.
Ναι, αν, όχι, εντάξει, να κάνουμε μια συμφωνία. Μην απαντάμε σε πράγματα όμως που απαντήσαμε για να μετρήσουμε χρόνο αυτό. Λέω. Ναι, Θανάση. Και... Δεν τα πιάνει. Όχι, δεν το πιάσα. Αλήθεια, δεν έπιασε το πι το μαύρο το πιστό, δεν το πιάσα. Εγώ ανησυχώ ότι εσύ σε λίγο δεν μπορεί να πιάνει ούτε ποτήρι. Το λέω δηλαδή. Δεν με πιάνει, δεν με παρακολουθεί. Λέγε. Ναι, καλά. Θανάση, μην τα φας, σου πίτσα. Αυτό είχε να περάσει μήνυμα τώρα, κατάλαβε. Λοιπόν. Ησυχία τώρα. Στέργιος, καλημέρα. Παιδες, ωραία εμφάνιση. Πάμε, συνεχίζουμε. Απλά και άλλοι τρεις τα χάσανε. Δεν λέω στον Σαμάτα, το λέμε τόσο καιρό ότι είναι άσχετος και το πληρώσαμε. Χάθηκε ναι. Ένας τίτλος και στην τελική αυτό μένει και μετράει. Όχι εμφάνιση. Στο ίδιο μήκος κύματος ο Λεωνίδας. Λίγο παίζει με τον Γιάννη που είπε ο τεράστιος αυτός προπονητής είναι ο υπεύθυνος που χάθηκε η πρόκριση. Τελεία και την έχασε στην Τούμπα. Μην τα ξαναλέμε, τα είπες εσύ. Ας δούμε τώρα τα λάθη για την μπαλάρα που έπαιξε ο ΠΑΟΚ. Δεν θα τη θυμάται, λέει, κανείς σε κανένα χρόνο. Λάθη έγιναν και κατά τη διάρκεια του αγώνα από τον Τέλεια. Που έπρεπε, λέει, να σπάσει την μπάλα στο Βούλγαρο δύο φορές. Δεν το έκανε. Λάθος ήταν η είσοδο του Σαμάτα. Όχι γιατί έχασε το πέναλτι, αλλά γιατί και τακτικά δεν πήρε και δεν παίρνει τίποτα. Ούτε πίεση, ούτε κράτημα ψηλά, ούτε καμπάσες. Επιμένει και επιμένει και επιμένει, Γιώργο, γιατί λέει. Ναι. Ο πολύ απλά αυτός που τον έφερε πρέπει να συνεχίσει να φέρνει. Και κάτι τελευταίο μετά την κίτρινη που παίρνει ο Μουργκ. Και ενώ απομακρύνεται έχοντας πάρει την κάρτα, μπορεί να μας πει κάποιος αυτό το καλό παιδί ο Μπακασέτας τι πήγε και φώναζε με τσαμπουκαλυμένο ύφος το αυτή λοιπόν, του παίχτη. Λοιπόν, ευχαριστώ. Τώρα αυτό το μήνυμα του Λεωνίδη, αυτή η συγκεκριμένη στιγμή ήθελα να το πω. Όχι μόνο για τον Μπακασέτα και για τον Κότσιρα. Ο Κότσιρας χθες είναι για μία ακόμη φορά έδειξε κάτι πολύ ξεχωριστό που έχει μέσα του ως χαρακτήρας αυτό το παιδί. Δεν ξέρω αν θα συνεχίσει και θα μείνει σε αυτό, αλλά είναι σε ένα τρομερό αστερισμό. Εχθές αυτή τη φάση που ο Μουρκ προσπαθεί να τον ρίξει κάτω, τον πετάει, τον κάνει, με το που πέφτει, βλέπω έναν ανέκφραστο Κότσιρα συνεχίζει, δεν στρέφεται καν εναντίον του Μουρκ. Και, λέω, και πάνω που λέω μέσα μου, πω ρε Κότσιρα, τι μάγκας μπορεί να είσαι, τι νεύρα τσάλια έχεις. Mm-hmm. Βλέπω τον Μπακασέτα να μπαίνει στη φάση και να κολλάει. Λέω ρε Μπακασέτα, είναι δυνατό ρε αγόρι μου καλό, τι σε έχει πιάσει ρε, πάντα έτσι ήσουν και δεν το καταλάβαμε, δεν το ξέραμε. Τι σε, πας να παίξεις τώρα, δηλαδή έχει δείξει την κίτρινη κάρτα και πας να κάνεις μανούρα να πάρει δεύτερη κίτρινη ο Μουρκ. Και αφού τα σκέφτομαι όλα αυτά για τον Μπακασέτα, βλέπω μετά τις δηλώσεις στην Κοσμοτέ και βγαίνει ο Μπακασέτας, συγγνώμη, ο Κότσιρας. Ναι. Του ρωτάει κάτι ο ρεπόρτερ και ο κότς, του ρωτάει για την πρόκριση. Και ο Κότσιρας λέει: πριν από όλα αυτά, θέλω λέει, να πω για τον Μπάμπα και μιλάει για τον Μπάμπα. Και λέω: αυτό το παιδί δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει αυτό το παιδί, λέω για τον Κότσιρα τώρα. Αυτό. Ο Γιώργος, να διαβάζουμε να αλλάξει εισερχόμενα τείχος, Μαρά, εντάξει. Ναι, ναι, ναι. Καλημέρα, γιατί ρε Θανάση δεν άφησε θες να ακουστεί ολόκληρο ο ύμνος του Παναθηναϊκού. Και όπως κατάλαβε, κατάλαβε. Γιατί όταν το παίζει ολόκληρο τον ύμνο. Έβαλε μόνο το αυτό το στάδιο. Λοιπόν, πίεση. Ο Νίκος λέει: καλημέρα, ρε Γιώργο. Επίσης, ο Τζι μας έχει 3 γκολ μέχρι τώρα με λίγες συμμετοχές, ενώ ο άλλος έχει με υπερδιπλάσιες μόλις 2. Δεν γίνεται αυτό. Ναι, δεν υπάρχει σύγκριση Τζι μας Σαμάτα. Τέλος, μην το κουράζουμε. Ο Γιώργος ο Έτερος λέει: καλημέρα, τα φιλαράκια. Έπρεπε να κάνει rotation στην Τούμπα με τον Παναθηναϊκό. Κάνεις 3 ή 4 παίχτες και όχι 8, τα είπε ο Γιώργος. Ο Ζαΐρης, ο Αντώνης, θέλω να ρωτήσω κάτι γιατί Σαμάτα και όχι Τζίμα. Καλημέρα στον Παναγιώτη. Δεν έχετε βάλει τίποτα στο Facebook. Ναι, αργήσαμε. Πρώτον, Ζαΐρη λέει: χθες δεν πετύχει ένα παίκτη στη μετάδοση. Το αποκλείω εγώ αυτό. Όχι, μπορεί να έχει δίκιο. Τι, κανέναν. Όχι, να πετύχει ένα παίκτη στη μετάδοση, κανέναν αποκλείεται. Δεύτερον, οι παίκτες γι' αυτό πληρώνουν. Μπορεί να συμβαίνει πολλές φορές, μπορεί να συμβαίνει, ρε παιδιά. Δεν το λέω. Δεύτερον, οι παίχτες για αυτό πληρώνονται για να μπαίνουν και να κερδίζουν. Τρίτον, το παιχνίδι το έχασε στην Τούμπα και με την αιμονή του με το Σαμάτα. Και δεν ξέρω, πέναλτι κάνανε. Προπόνησε ο Τζίμας, τι του έχει κάνει για τον Κάνανε, παιδιά, βαρούσανε πέναλτι από την Πέμπτη και μετά συνέχεια. Έξω από το κύπελο, έξω από το πρωτάθλημα και έρχεται η Ευρώπη. Και να σε προλάβω... Πιο έξω από το πρωτάθλημα, ρε αδερφέ. Πιο έξω από το πρωτάθλημα. Πιο έξω από το πρωτάθλημα. Και για σε προλάβω, πιο Ζαΐρη... έξω από το πρωτάθλημα. Όχι, θα μου απαντήσει να μου στείλει μήνυμα. Ποιο είναι το με αυτό το θέλω να σου διαβάσω όλο το μήνυμα. Καλά, μη φωνάζει. Δεν το παγάσα. Και για να σε προλάβω, Ζαΐρη, μην πει τίποτα. Αλλά δεν το πρόλαβε το Ζαΐρη. Μην πει τίποτα για το πρωτάθλημα. Δεν έχει ιδέα τι εστί Μελισσαρίδης. Αυτή είναι η άποψη του Παναγιώτη. Αυτό εκεί το πάει. Μιχάλης. Μισό λεπτό τότε, ρε φίλε, μισό λεπτό. Να απαντήσω λίγο, σε παρακαλώ, ναι, πάρα το πολύ. Λόγο έχει δεν ξέρει τι εστίο με. Γιάννη, μην ηρωνεύεσαι. Δεν ηρωνεύω, Μαρία. Δεν ηρωνεύω. Η ερώτηση. Είναι μακριά, ρε. Δεν μπορώ, ρε. Έλα εδώ όμως αύριο. Αύριο. Οχ. Μόνο μαγεία στο κουμπί. Εγώ τα θυμάμαι. Αλλά θέλω να πω λίγο το εξή. Μου λε, πάει το πρωτάθλημα. Γιατί δεν μου το έγραψε αυτό μετά πριν τον αποκλεισμό. Ναι. Σωστό. Γιατί δεν μου το έγραψες αυτό όταν ο ΠΑΟΚ ήταν πρώτος και τώρα είναι στο μείον ένα από την κορυφή. Έχω άδικο. Καθόλου.
Ο Σπυρίδωνας λέει: τι λέει αυτή ρε παιδιά, τι άλλο θέλει να δώσει, λέει, στο Ρουμάνο, θα μας τρελάνει. Φτάνει αυτό, στέει για τον Σαμάτα και για ό,τι κακό έχει η ομάδα. Σίγουρα ένας προπονητής, νομίζω, φταίει και για τα κακά και για τα καλά όμως, ε. Ναι, Μιχάλης, καλημέρα με υγεία. Μετά από πολλές μέρες αποχής λόγω αλλαγής πόλης, θέλω μήνυμα. Πού πει, σε ποια πόλη, γράψε νέα. Εύχομαι να είστε καλά. Όλο το... Καλά είμαστε. Όλο το μάτς ήταν ο μεγάλος Γερεμέγεφ. Δεν είμαστε. Ναι, στην υγεία. Είμαστε καλά, που λέει καλή. Δεν είμαστε. Όχι. Το κράτησα αυτό το συγκρότημα. Εγώ νόμιζα τους έδιωξε. Του είπε, λάτι παίξτε για 5 λεπτά στην αρχή. Έχει λεφτά να δώσει σήμερα. Έχει πετάξει και 100 ευρώ πετάει ο Καζαμπάκας. Ο ναι. Γιώργος ο ούτε, Κόκερης... ούτε στο γάμο των παιδιών του δεν θα ξοδέψει τόσο πολλά. Ο Κόκαρης, ο Γιώργος λέει χαμστελάκι και ο Ζαΐρης. Δηλαδή? Ναι, ναι, έλεγε ο Κουλιανός κάτι για χαμστελάκι και τώρα λέει ο Γιώργος. Ναι, ναι ρε, παιδί, παιδί, τίποτα τίποτα κάνανε, σήμερα. Ρε παιδί μου, εντάξει, ο Νίκος, ο οποίος, όταν επέστρεψε ο Νίκος από το πρόβλημα υγείας που είχε, επειδή έφαγε και πολύ κράξιμο, ναι, και για το Σαμάτα και για το Λουτσέσκου, κάποια στιγμή είπε ότι είστε χαμστερά και εμφανίζεστε τώρα και τα λοιπά. Δηλαδή με θεωρεί ότι και εγώ που κάνω κριτική πρέπει να είμαι χαμστεράκι. Αλλά εντάξει, ο Νίκος το εξήγησε και νομίζω ότι ήταν σαφής. Ο Σάκης λέει ότι το μάτς ξεκίνησε στο 123, αυτό που λέγαμε για τον χρόνο. Όλο το μάτς, γράφει ο Μιχάλης, ήταν ο μεγάλος Γερεμέγεφ που κάνει τη μαγική κίνηση και λέει στους γιατρούς του Παναθηναϊκού να δουν τον παίκτη του ΠΑΟΚ γιατί είναι σοβαρό. Ο Σάβας γράφει: καλημέρα Γιάννη, γιατί ρε φίλε από το ένα άκρο πάτε στο άλλο. Χθες ο Παναθηναϊκός παίζει χωρίς τα βασικά του χαφ και ο προπονητής του είπε ότι καθίσαμε πίσω για να κρατήσουμε το σκορ. Οπότε ο ΠΑΟΚ δεν είχε καθόλου πίεση και δεν μπορώ να καταλάβω πώς βλέπετε το ποδόσφαιρο. Δεν είναι σούπερ ομάδα και φαίνεται όταν πιέζεται, όπως και η χαφ του. Εννοείται. Εγώ δεν λέω αν ο ΠΑΟΚ είναι σούπερ ομάδα ή υπερομάδα, αλλά δεν είναι ομάδα και του πεταματού. Όπως εμφανιζόταν μετά τα τρία τελευταία παιχνίδια. Εγώ για την εμφάνιση χθες του ΠΑΟΚ είπα μόνο ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να επιστρέψει μια ομάδα και να κάνει μια τέτοια εμφάνιση μετά από τρία τέτοια παιχνίδια. Για τους χαφ του Παναθηναϊκού. Να πω λίγο κάτι, ναι, να πω και κάτι ακόμα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός ήταν πλήρη στο ΜΑΤ. Τι είναι αυτό, ρε παιδιά. Από σένα ακούγεσαι από εδώ. Το χάμστερ, το χάμστερ. Εσύ, εγώ νόμιζα ότι προσπαθεί να ανάψει τσιγάρο με έναν αναπτήρα όμως που δεν αναγνωρίζω τον ήχο του. Γιάννη. Όχι, ο Θανάσης αυτό το λέει για χάμστερ. Θανάση λέει ότι αυτό είναι χάμστερ. Ακούω λίγο, μόνο αυτό να ακούμε. Λίγο να βάλω Θανάση. Εμένα αυτό μου θυμίζει, ρε φίλε, πίσω από το Μέγαρο Μουσικής δύο πιτσιρίκια να αλληλοφιλιούνται. Να αλληλοφιλιούνται, όχι να φιλιούνται, να αλληλοφιλιούνται. Καλά, αλληλοφιλιούνται. Μια πιο νεαρή ηλικία που ψάχνει να βρει πώς να φιλήσει σωστά. Πώς να φιλήσει, δεν είναι έμπειρη. Πιο πολύ ακούγονται παρά. Ο Πάγκος στα 14 του. Σταμάτα, εγώ δεν μου κάνω. Κάτι έλεγε όμως, τι θα έλεγες. Δεν θυμάσαι. Έχασε την ευκαιρία. Δεν διακόπτω. Ο Νίκος, προφανώς οι απουσίες του Παναθηναϊκού χθες τους χάφη ήταν σημαντικές. Όχι, ήθελα να αλλά, πω αυτό. Ναι. Ότι στο μάτσο αντίστοιχο του πρώτου γύρου που ο ΠΑΟΚ παίζει μπαλάρα και σοφαρίζει στο 95, γιατί δεν μου λέει, έγραψε μετά. Μπαλάρα δεν έπαιξε μπαλάρα, ρε φίλε, στο πρώτο γύρο. Απλώς ήταν. Το μάτσο λεωφόρου. Καλό ποδόσφαιρο έπαιξε. Καλά έπαιξε. Δηλαδή χθες ο ΠΑΟΚ ήταν 10 φορές πιο πάνω από το μάτς του πρώτου γύρου. Ωχ, Παναγία μου, δεν μπορεί να καταλάβει αυτό. Σαν επιχείρημα του φίλου που λέει ότι έπαιζε χωρίς τους χαφ του ο Παναθηναϊκός χθες, γι' αυτό και ο ΠΑΟΚ έπαιξε μπάλα. Ναι. Αυτό είναι το επιχείρημά του. Δηλαδή στο μάτς του πρώτου γύρου πάλι ήσουν αμισός και γι' αυτό δεν έπαιξα μπάλα. Μάλιστα. Αυτό το απαντάω. Αυτό, ναι. Ο Κωνσταντίνος λέει κακός ήταν στο παιχνίδι, αλλά δεν ήταν μοιραίος ο Σαμάτα. Μοιραίο ήταν το δοκάρι στο 93. Το κέντρο της άμυνας στο 129, Τεσπότοφος, Ντόιφο, Γιόνι και τελευταίος ο Σαμάτα, λέει, με έναν αστερίσκο στον Κοτάρσκι που θα μπορούσε να πιάσει ένα ακόμα. Φάνηκε ανέτοιμη όλη η ομάδα για πέναλτι. Σαν να μην είχαμε προετοιμαστεί για το γεγονός. Ο Κωνσταντίνος δεν είναι ο μόνος που το είπε. Πέναλτι, παιδιά, από την Πέμπτη και μετά ο ΠΑΟΚ βαρούσε σε κάθε προπόνηση μισή ώρα. Εντάξει, παιδιά, ό,τι έχουμε πει να μην τα ξαναλέμε γιατί χάνουμε χρόνο και δεν είμαστε. Λοιπόν, Γιάννη, δεν μπορώ να ακούω για τον Λουτσέσκου, γράφει ο Νίκος. Καλά πράγματα κτλ. Ναι, οκ, okay, καλή ομάδα κτλ. Αλλά συνεχίζει να έχει τα κολλήματά του. Δεν νοείται παίχτη Σαμάτα. Το λέω από την αρχή της χρονιάς ότι θα βάλει το πολύ 5 γκολ. Ο Τζίμας εκτός αποστολής. Ένας παίχτης που έχει 3 γκολ στο 1/10 των λεπτών που έχει παίξει ο Σαμάτα και έχουν τα ίδια γκολ. Επίσης, για άλλη μια φορά, όπως και στο πρωτάθλημα, τρώμε γκολ στο τελευταίο δευτερόλεπτο. Στο πρωτάθλημα βγαίνει ο Σαμάτα και αντί να πάει στο κόρνερ, πάει και χάνει την μπάλα. Τρώμε κόντρα και γκολ.
Χθες το ίδιο με τον Ντεσπότοφ. Αντί να πάει στο κόρνερ, χάνει την μπάλα και τρώμε γκολ. Αλλά για Οσντόεφ, Μούρκ και Ντεσπότοφ δεν θα πω τίποτα, γιατί από την αρχή της χρονιάς είναι από τους καλύτερους παίκτες. Και ας έχασαν χθες τα τρία πέναλτι που μας έδιναν πρόκριση. Αλλά ο Φόρ που έδωσε στις δύο μόρια. Ναι, ο Μούρκ έβαλε. Αλλά ο Φόρ που έδωσε στις δύο μύρια δεν νοείται να γλιστράσει το τελευταίο πέναλτι. Φάνηκε κιόλας γιατί ο κόουτς τον άφησε τελευταίο και όχι από τους πρώτους. Λοιπόν, προχωράμε. Νίκος, γεια σου Νίκο. Τι γράφει ο Νίκος? Καλημέρα, παιδί. Θα μπορούσαμε να ακούσουμε το τελευταίο γκολ και το χαμένο πέναλτι του Ντεσπότοφ? Άλλο μήνυμα. Εγώ τα λέω στον αέρα. Καλημέρα, παιδιά. Ο Μπάμπα... Σίγουρα θα τα ακούσετε. Ο Πέτρος, καλημέρα, παιδιά. Ο Μπάμπα να είναι καλά και όλα τα άλλα εύκολα. Εύκολα. Ο Πλούταρχος γράφει. Σοβαρευτείτε τι λέτε πρωί-πρωί. Για μένα το λέει αυτό. Ούτε η μάνα του Λουτσέσκου δεν θα είχε σκεφτεί τέτοια αβανταδόρικη σκέψη. Ούτε η μάνα του Λουτσέσκου. Το ότι η ομάδα έμεινε με 10 παίκτες είναι λάθος του Λουτσέσκου που άφησε την ομάδα χωρίς αλλαγές ενώ προηγούμαστε 0-2 και ενώ ήθελε ακόμα 10 λεπτά. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Κάτι... Φτάνει στο 0-2 όμως, ρε φίλε. Γιατί το κάνετε αυτό? Ναι. Δηλαδή, με συγχωρείς πάρα πολύ. Έπρεπε ο Λουτσέσκου δηλαδή να θυμηθεί ότι πρέπει να κρατήσω μία αλλαγή για το τέλος. 0-2 ήσουν και ήταν η τελευταία φάση. Τι να κάνει δηλαδή. Εντάξει, εγώ να σας πω κάτι. Είπα ότι ήταν να πω στην αρχή, αλλά δεν μπορώ όλα, για όλα να θεωρώ να συμφωνήσω. Θα σας διαβάσω ένα από τα πιο γλυκά μηνύματα που ήρθαν σήμερα στην εκπομπή, ίσως το πιο γλυκό από όλα. Το γράφει. Πάκο, φύγε. Όχι, δεν λέει. Ο Αλέξης γράφει: καλημέρα, παρεάκι. Για μένα δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευτυχία που όταν χάνει το πέναντι ο Σαμάτα και κάθομαι στον καναπέ με τα χέρια στο κεφάλι, να έρχεται ο γιος μου να μου κάνει αγκαλιά και να μου λέει: δεν πειράζει, μπαμπά μου, εγώ σε αγαπώ πολύ. Ωραίο. Τι έχει γράψει, Αλέξ, τώρα. Τι έχει γράψει, Μασέλιο, τώρα. Έρχεται και του Ιωάννη το μήνυμα που λέει του χρόνου πάλι. Ποιο του? Του Ιωάννη, λέω, που λέει του χρόνου πάλι, μπαμπά. Μπορούμε να πούμε. Ναι, ναι, ναι. Γιώργο. Πάλι καλά που δεν είπε ο γιο σου γλου γλου γλου. Ο δικό μου θα μπορούσε άνετα. Ναι. Ο Γιώργο γράφει για γέλια, χωρίς όμως δεν ξέρω. Σε τι αναφέρεται, σε ποιον, για γέλια. Τώρα, βέβαια, εκείνη την ώρα που το στείλω άνθρωπο, άμα το διαβάζαμε θα αποκτούσε νόημα, αλλά δεν το πέτυχα. Στην παρέα είναι και ο Φώτης μας από το ψυχικό σερόν, ο οποίος λέει ότι απέδειξε ο Λουτσέσκο ότι είναι μονικός. Πάλι ο Τζι μας λέει εκτός αποστολής. Ο οποίος λέει είναι Ράκος από το προηγούμενο μάτς και κάνει και rotation, λέει, στην άμυνα με Μιχαηλίδη και δεν βάζει κουκλιεράκι. Εδώ, αν θυμάμαι καλά, ο Γιώργος δεν ξέρω αν μας άκουγε. Γιάννη, εσύ ήσουν υπέρ του να μπει ο Μιχαηλίδης. Ναι, ήμουν, ναι. Παιδιά, ναι. Στην ενδεκάδα που είχαμε δώσει και χθες στην εφημερίδα Μέτροσπορ, Μιχαηλίδη δώσαμε γιατί αυτό δοκίμασε στο σχήμα. Ο Αρτέμιος από τη Βαρσοβία. Θα ήθελα να δείτε τον Βλαντένοβιτς στα πέναλτι που περιπέζει τον Κοτάρσκι με την μπάλα. Στο τέλος, στους πανηγυρισμούς, ο Κοτάρσκι είναι δίπλα καθισμένος. Μπράβο που στην ηλικία του έχει τόσο ισχυρή προσωπικότητα. Ναι, είναι η φάση. Ο Κοτάρσκι συνήθιζε μετά από κάθε πέναλτι που έφευγε από την αιστεία να παίρνει αυτό την μπάλα και να τη δίνει στον παίχτη του ΠΑΟΚ που έρχεται να εκτελέσει. Και εκείνη τη στιγμή πάει να πάρει την μπάλα από τον Μλαντένοβιτς για να δώσει τον παίχτη και ο Μλαντένοβιτς την κρατάει και την κάνει έτσι να την αφήνει στον αέρα. Εντάξει, είναι τα παιχνίδια του μυαλού, ναι, αυτά, ρε παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ, πώς να σου πω, χοντρό, ας πούμε, αυτό για να. Όντως έγινε, έχει δίκιο ο Αρτέμιος, αλλά εκείνη την ώρα. Εντάξει. Αρνητικό Σαμάτα γράφει. 102 γκολ ο ΠΑΟΚ στη χρονιά, μόνο 2 Σαμάτα. Λέει για μάνατζερ πίσω από μεταγραφές. Η Θεά Μπάλα αποφάσισε χθες ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να είναι στο τελικό. Εμένα μου άρεσε ότι ο ΠΑΟΚ έβγαλε αντίδραση και έδειξε ότι δεν είναι τυχαία μέσα σε όλα. Γράφει επίσης ο Αρτέμις στο μήνυμά του. Ναι, και ο Ευθύμης στο ίδιο μήκος. Στη χθεσινή τραγωδία, βάλτε και τις χαμένες ευκαιρίες των ΣΒΑΠ Ντέλια με ητές στην κανονική διάρκεια. Τα χαμένα πέναλτι τον πρωτοκλασάτο. Ο Δημήτρης λέει για να φτάσουμε, ρε παιδιά, την προσοχή, γιατί μαζεύουν πολλές κίτρινες κάρτες από νεύρα, τσατίλες, φωνές και παρατηρήσεις. Άσχετο, λέμε, το παιχνίδι, αλλά το λέω και αυτό. Όχι άσχετο με το παιχνίδι, άσχετο με αυτή την ημέρα, αλλά το λέω και. Να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Και το ξαναλέω, επειδή ξέρω ότι δεν θέλεις να επαναλαμβανόμαστε. Δεν θέλω, δεν εγώ δεν θέλω. Ναι, το γλίστριμα του Σαμάτα ήταν το τελευταίο για να φτάσουμε στον αποκλεισμό του. Ο Σέκεφελτ γλίστρισε και αυτός λίγο. Γλίστρισε. Εγώ μετά τη. Γλίστρισε. Δεν έπεσε. Αν δεν έπεσε, θα το βλέπαμε. Ο Σάκης λέει. Τον έσωσε ο Σέκεφελτ τον Τερίμ που δεν τον έβλεπε. Δηλαδή τρομερό αυτό με τον Τερίμ. Έξαλλος πάλι. Αν λέει δεν αποφασίσει ο Τερίμ, δεν τελειώνει τίποτα, γράφει στον επίσημο λογαριασμό.
Βρεσέσος, ο Σέντιεφελ χθες δεν τον έβλεπες. Σε έφερε ο Πέρεθ εδώ, που λέει εδώ ο φίλος ο Σάβας, απουσία ο Πέρεθ. Τον Πέρεθ δεν τον έβλεπε. Δεν τον έβαζε. Και του κάνει παιχνιδάρα με Ολυμπιακό Ατρόμητο και τον βάζει. Λοιπόν, ο Σάκης λέει: καλημέρα, παιδιά. Γιάννη, ο Λούτσι είναι προπονητής, όχι coach και μάλιστα εγωιστής. Αν δεν ήταν, θα είχε διαφορά με τον δεύτερο 12 βαθμούς και θα πήγαινε τελικό. Έχει τεράστια κολλήματα. Ναι. Είναι η άποψη του Σάκη. Ο Χρήστος λέει: δεν έχει κλείσει μάτι όλο το βράδυ, έκοβε βόλτες. Αυτός ο Σαμάτα λέει: παίρνει σχεδόν 1 εκατομμύριο. Μπαίνει στο 60, δεν έχει ακουμπήσει μπάλα μέχρι το πέναλτι. Και περιμένει, λέει, να βάλει ένα πέναλτι να περάσει η σειρά του και γλιστράει. Ο μόνο εγώ γράφει ο Θανάσης, μόνο εγώ βλέπω ότι ο Ντεσπότοφ περπατούσε και ήταν αδιάφορος. Πρέπει να φάει την τιμωρία του για να συμμορφωθεί. Το κάνει επανειλημμένα όταν δεν ξεκινάει βασικός. Υπερβολικό πολύ το βλέπω αυτό. Και πάρα πολύ. Και ίσως και εκτός. Δηλαδή ο Ντεσπότοφ τι, δηλαδή έχασε το πέναλτι επειδή δεν ξεκίνησε βασικός. Δεν λέμε να μην έρθει ο Σαμάτα, γράφει ο Νικηφόρος. Καλά έκανε και τον έφερε, αλλά να σταματήσει να προσπαθεί ο Λουτσέσκου να τον υπερασπίζεται για να βγει καλή μεταγραφή του. Τρίτος έπρεπε να είναι πίσω από Μπράντον και Τζίμα. Παιδιά, εγώ τα είπαμε και νωρίτερα αυτά. Πιθανώς στέλνετε τώρα τα μηνύματα γιατί μπορεί να μην ακούσατε την αρχή της εκπομπής. Μία ευθύνη για μένα και του Λουτσέσκου για στο συγκεκριμένο θέμα είναι ότι επέμεινε και θεωρούσε ότι μπορούσε να πάρει πράγματα από το Σαμάτα. Θα μπορούσε κάλλιστα να πιέσει την διοίκηση το Γενάρη να πει φέρτε μου και ένα φορ. Εγώ θυμίζω ότι το 2019, όταν ο ΠΑΟΚ ήταν μέσα στους τρεις στόχους, στους στόχους του μάλλον, και πήγαινε για το πρωτάθλημα, έφερε τέσσερις παικταράδες. Δεν ξέρω. Καλά κάνεις και το υπενθυμίζεις. Ναι, το λέω συνέχεια, δεν το λέω πρώτη φορά και τώρα μετά τον αποκλεισμό. Έτσι. Απλά λέω δεν ξέρω πόσο πίεσε ο Λουτσέσκου για να του φέρουν παραπάνω ποδοσφαιριστές σε μία σεζόν όπου προέκυψε ο ΠΑΟΚ να διεκδικεί όλους τους τίτλους. Θα πάμε σε παράθυρο στα σπορ. Είμαστε μέσα και, και στην εφαρμογή του ΟΠΑΠ. Και στο Pub Store το application το έχουμε κατεβάσει και εκεί ρίχνουμε πάντα τις ματιές μας στους tipsters. Πάμε στοίχημα tipsters, η πρώτη ψηφιακή κοινότητα παιχτών στην Ελλάδα, και βλέπετε όταν προσεγγίζετε και στοιχηματικά κάποια παιχνίδια τι όμορφο είναι να βλέπεις και τι παίζουν οι κορυφαίοι, να συνδυάζεις τις προβλέψεις, τις εκτιμήσεις, να συγκρίνεσαι με αυτούς, να σε βλέπουν και αυτοί, να ανεβάζεις και εσύ τις προβλέψεις σου, τα προγνωστικά σου και να ανεβαίνεις, να κερδίσεις την εκτίμηση και των υπολείπων. Τρομερό, γίνεται και εσείς tipster, αφού το έχετε. Είναι και πολύ, πολύ εύκολο στη διαχείρισή του η εφαρμογή από τον ΟΠΑΠ, το ΟΠΑΠ Store. Ακολουθείς κορυφαίους, αντιγράφεις τα στοιχήματά τους, ανεβάζεις τα δικά σου, σκαρφαλώνεις το leaderboard για να κερδίσεις απίθανα δώρα. Πάμε στο παράθυρο, θα πούμε, υπέροχη Μαράκη Βασάκου, η οποία είναι ανεξάντλητη και στήριγμα κανονικό, και επιστρέφουμε σε λίγο. Αφορμίζω θύσεις από αυτά που είναι στα πέναλτι, έτσι για να... Καλό είναι μερικές φορές να μαθαίνουμε πράγματα, να θυμόμαστε κάποια που ξέραμε. Εάν χθες, ας πούμε, για παράδειγμα, επειδή ο Σαμάτ ήταν ένατος, αν έλεγε ο Σαμάτ ήταν υποχρεωμένος να βαρέσει πέναλτι, επειδή έπαιζε στο μάτς, ο μόνος, δεν θα μπορούσε να πάει ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα να πει ότι το Σαμάτα δεν θα το βάλουμε να χτυπήσει πέναλτι. Μόνο αν έλεγε ο ΠΑΟΚ, και αυτό πριν τη διαδικασία των πέναλτι, να τον δήλωνε τραυματία. Το λέω, ρε παιδί μου, τι ισχύει για τα. Και επίσης να πω κάτι ακόμη. Βαρούσε ο Σαμάτα, το βάζε. Βαρούσε ο Κοτάρσκι, το βάζε. Τελειώναν οι παίκτες του ΠΑΟΚ. Μετά θα αρχίσαν να βαρούσαν δεύτερα πέναλτι αυτοί που είχαν ήδη χτυπήσει. Εκεί η ομάδα δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει τη σειρά. Δηλαδή θέλω να πω, ρε παιδί μου. Θα μου πεις τώρα αυτά τι μας θα αφορμείς δοθείς, επειδή ήταν μια διαδικασία πέναλτι που πηγαίναν και τελειώναν οι παίχτες. Δηλαδή και λες, ας πούμε, άμα βαρούσε και ο Κοτάρης μετά τι. Μετά δεν ήταν υποχρεωμένος ο ΠΑΟΚ να χτυπήσει πρώτος ο Κουλιεράκης. Όπως αντίστοιχα δεν ήταν υποχρεωμένος ο Παναθηναϊκός να χτυπήσει πρώτος ο Σπόραρ. Θα χτυπούσε κάποιος που ήδη χτύπησε, αλλά μετά η σειρά δεν ήταν δεσμευτική. Αυτό θέλω να πω. Μπορώ να σου, να σου μαντέψω ποιος θα βαρούσε για παράδειγμα τον Παναθηναϊκό πρώτος. Πρώτος. Ο Μαντσίνη. Όχι ο Μπακασέτας. Όχι, ο Μαντσίνη πιστεύω που είχε πολύ καλό τελείωμα. Και ο Μπακασέτα το βάζω μέσα. Εντάξει, ο Μαντσίνη είχε το καλύτερο πέναλτι για μένα. Ναι, ναι. Ο Χάρης, δείτε τι λέει, παιδιά. Καλημέρα, παιδες. Το καλοκαίρι του 20 ο ΠΑΟΚ πήρε ένα κακό φόρτο Τζόλα και μετά από 6 μήνες τον αντικατέστησε με ένα κανονικό φόρτο Γκρέμτσικ και στο τέλος πήρε το κύπελο. Φέτος πήρε και πάλι ένα κακό φόρ και παρόλα αυτά δεν τον αντικατέστησε το Γενάρη.
Ναι. Με αποτέλεσμα να παίζουμε συνεχώς με παίχτη λιγότερο όταν αγωνίζεται. Ο Βασίλης γράφει απλά να σας πω λίγο κάτι. Ο Λιμνιός το πήρε στο μήνυμα Λουτσέσκου. Γιατί ο Βασίλης το λέει στο μήνυμά του. Τι εννοεί το πήρε το μήνυμα Λουτσέσκου? Ότι ο Λουτσέσκου δεν ήθελε το Λιμνιός στον ΠΑΟΚ αυτό? Και ότι είναι θεαδίκη που δηλαδή, το κόλλησε? Δηλαδή τώρα μισό λεπτό ρε παιδιά. Θέλετε να μου πείτε ότι ο Λιμνιός τιμώρησε τον ΠΑΟΚ επειδή δεν ήρθε το Γενάρη στην ομάδα? Και γιατί να μην είναι, ας πούμε, παιχνίδι της μοίρας το ότι ο Λιμνιός χάνει το πέναλτι δηλαδή? Μπράβο. Α, μπράβο. Τέλος πάντων, όσο για τον Τζίμα, σε τρεις επαφές με την μπάλα, να ολοκληρώσει το μήνυμα και ό,τι θες. Ο Βασίλης, όσο για τον Τζίμα, σε τρεις επαφές με την μπάλα στο παιχνίδι με τον ακατανόμαστο, οι δύο ήταν προς την εστία. Ένα σου και μια κεφαλιά που παίρνει από δύο αμυντικούς, όλα αυτά σε 10 λεπτά. Ναι, Γιώργο. Ναι, απλά άμα θέλετε να γίνω και λίγο εντρικαδόρος, κρίμα που δεν υπάρχει ο Μπότο στον ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή. Τι? Γιατί κρίμα? Ένα το ξεσκίζαμε για το Σαμάτα. Α, ναι. Καλά κάνει. Βάζει σύντριγκα. Γιατί δεν ήταν επιλογή του Μπότο Σαμάτα. Στον Μπότο δικαιολογημένα κάποιες φορές, απόλυτα δικαιολογημένα, το σκίζαμε και το σκίζανε κάποιοι άλλοι πολύ περισσότερο. Αλλά τώρα περιμένω να ακούσω κριτική για αυτούς που επέλεξαν το Σαμάτα. Ο Σωτήρης MVP χθες ο Γερεμέγεφ για την αντίδραση στο τραυματισμό του Μπάμπα. Σωστό. Το ίδιο μήκος κύματος και ο Δημήτρης για τον Γερεμέγεφ. Και μπράβο και στους οπαδούς του Παναθηναϊκού που κάποιοι μπορούν να πούνε: έλα ρε Γιώργο, έκανα το αυτονόητο. Όχι παιδιά, δεν έκανα το αυτονόητο. Με το ζεστό χειροκρότημα και τα λοιπά ήταν μια πολύ ωραία στιγμή. Εντάξει. Γιατί μέσα από την καφρίλα τη δικιά μου για παράδειγμα, πάντα πρέπει να ξεπηδάει και η ανθρωπιά όταν είναι πάνω απ' όλα. Ο Διονύσης γράφει: Καζαμπάκα, είσαι ο μόνος λόγος που δεν θέλω να πάρει το κύπελο Άρης. Δεν καταλαβαίνω. Όχι αλήθεια τώρα, δεν καταλαβαίνω τι. Ο Σάκης που είναι φίλος του Παναθηναϊκού, διαμάντιο χαρακτήρας του Κότσιρα, έχει ανέβει σε εκτίμηση όλων των φιλάθλων του ΠΑΟΚ, σίγουρα εξάρει στην Εθνική, πολύ καλύτερος από Μπουχαλά και Κουρμπέλη, καλημέρες, και πτυχιούχους Πανεπιστημίου Πατρών στα οικονομικά, ο Κότσιρας που έχασε τον πατέρα του σε πολύ μικρή ηλικία, γράφει στο μήνυμά του ο Σάκης. Τα ξέρεις όλα αυτά, Σάκη. Ευχαριστούμε πολύ, φίλε. Δηλαδή, ειλικρινά ευχαριστούμε. Θηρίο Σαμάτα έγραφε, λέει, το πρωτοσέλιδο όταν ήρθε ο Σαμάτα. Τι ήθελε να γράψει, Σαπάκι? Άντε ντε, πες τα ρε Γιώργο. Αυτό τώρα δηλαδή ξέρεις πως με εκνευρίζει ορισμένες φορές? Ναι, αυτό ότι ήθελα να πάρει ευχή να πάρει. Σαπάκι. Άριστες οι πρώτες εντυπώσεις από τον Ταζανό επιθετικό που ενθουσίασε με τη συμπεριφορά του. Πέρασε με επιτυχία όλα τα τεστ, έχει εξαιρετική σωματοδομή. Α, ας τα τεστ αναφέρετε. Αν ο Σαμάτα, ρε παιδί μου, κάνει, ξέρω εγώ, τετρακέφαλο και το τεινάζει το δεύτερο. Ρε αγόρι μου, εγώ σου λέω ότι ο Σαμάτα το καλοκαίρι φεύγει. Ο Σαμάτα έχει συμβόλαιο 2+1 χρόνο. Έτσι. Σου λέω ότι το λύνει το συμβόλαιο του. Και πάει για παράδειγμα στην Γκένκ ξανά. Ναι. Και βάλει 20 γκολ. Τι θα πει ο ΠΑΟΚ, λάθος που τον έδιωξες? Δηλαδή υπάρχουν ποδοσφαιριστές οι οποίοι σε μια ομάδα δεν κουμπώνουν, ρε φίλε. Έτσι, θα πει ο ΠΑΟΚ. Αλλά το να προσπαθώ εγώ σον και καλά στο πεζό 306 να χωρέσω μηχανή Πόρσε γιατί θεωρώ ότι μπορώ να το κάνω, αλλά δεν γίνεται, αυτό είναι μονή και είναι λάθος. Αυτό λέω. Πριν διαβάσαμε μήνυμα ενός άλλου πατέρα που τον αγκάλιασε ο γιος και του είπε: δεν πειράζει, μπαμπά μου, σ' αγαπώ πολύ. Τώρα άλλος πατέρας, ο Στέλιος από Αμβούργο, γράφει και αυτό στην ιστορία. Τώρα από τους παρόντες γονείς είναι δύο, οπότε μπορείτε να συμβουλέψετε. Ναι. Χθες μετά τη λήξη, παιδιά, αυτό που με πόνεσε πολύ ήταν που ο μικρός οκτάχρονος γιος μου ξέσπασε σε κλάματα με λυγμούς. Ειλικρινά δεν ήξερα πώς να το διαχειριστώ. Έχει ένα δέσιμο με τον ΠΑΟΚ από τότε που άρχισε να τον πηγαίνω στο γήπεδο. Καλή εκπομπή, σας εύχομαι. Υπάρχουν πάρα πολλοί κοντινά μου πρόσωπα που βάλανε τα κλάματα από τη στεναχώρια, έτσι. Δηλαδή, ναι, στον μπαμπά τι να πούμε. Εντάξει, στον μπαμπά πάνε πάρτε το PlayStation το 6. Στον μπαμπά θα του πούμε ότι η ομάδα που διάλεξε έχει δύο χρώματα, το άσπρο και το μαύρο. Θα τα ζει αυτό ο γιος, θα κάνει επίσης, μπομονή. Μπορεί να στείλει κάποιο μήνυμα. Άκου το γονιό, ρε, άκου το γονιό με το PlayStation το 6, ζει αμέσως. Άλλο θέλω να πω, υπάρχει κάποιο. Άμα θα κλαίνουν όλα τα παιδιά από αύριο για να. Τώρα γιατί κλαις, αφού δεν παίζει. Δεν παίζει ο ΠΑΟΚ. Έσαι ρε Γιώργο, πάρτε το PlayStation. Δώστε άγγλυφη τζούρι. Να στείλει κάποιο μήνυμα και να πει ότι εμένα ήρθε να με παρηγορήσει ένα μωρό 2m20χρονο. Τι θες παιδί μου, PlayStation θες? Τι θες? PlayStation. Πάρτε ένα PlayStation. Εντάξει. Εσύχασε. Πάντως ο Γιώργος λέει τέτοιο σαδιστικό τρόπο αποκλεισμού για τον ΠΑΟΚ ούτε Αριανός δεν θα είχε φανταστεί. Εννοείται ρε φίλε, εννοείται.
Κωνσταντίνος, μεγάλο αχ χθες. Όσο λες πως τα έχεις δει και τα έχεις ζήσει όλα με αυτή την ομάδα, πάντα θα βρει τον τρόπο να σε εκπλήξει δυσάρεστα. Την Κυριακή είναι δηλωμένος να εκτίσει ο Μπράντον με Πανετολικό. Ναι, δεν παίζει ο Μπράντον. Ποιο θα βάλει κορυφή? Επίσης στην αρχή της χρονιάς, όταν δεν δήλωνε ούτε και 18 το Σάστρε, ο Ρασβάν είπε πως εξαιτίας του έχασε τίτλο. Μήπως το Σαμάτα δεν πρέπει να το ξαναδούμε, αν όντως είναι δίκαιος και συνεπής σε όσα λέει και όσα. Εγώ, παιδιά, είμαι σίγουρος ότι στα επόμενα ματς βασικό, στα τρία τουλάχιστον, θα είναι ο Τζίμας. Μακάρι. Τη σιγουριά σου θέλουμε. Ο ένας στόχος χάθηκε, λέει ο Μάνος. Καλημέρα σας. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ειλικρινά, καλή εμφάνιση χθες. Πιο καλή από τον Παναθηναϊκό. Αλλά χάθηκε ο στόχος. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Στο τέλος αυτό μένει, ρε παιδιά. Ναι. Και φυσικά είναι το μεγάλο γιατί από όλους. Γιατί ο Τζίμας δεν ήταν. Ναι. Δηλαδή το βλέπεις σε όλα τα μηνύματα αυτά. Παιδιά, ειλικρινά σας λέω, παιδιά, αν σας μένει στο τέλος ότι χάθηκε ένας στόχος, λυπάμαι, αλλά δεν είναι. Πώς να το πω τώρα αυτό. Δεν μπορεί να. Το βλέπετε πολύ επιδερμικά. Πώς να το πω. Λάθος κάνει. Εγώ κάνω λάθος, Γιώργο. Ναι, κάνεις λάθος. Γιατί ο τέλος αυτού του παιχνιδιού, αυτό που μένει είναι ότι χάθηκε ένας στόχος. Όχι, στο τέλος η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας στόχος. Σε πειράζει να το λέει αυτό ο Παουξής? Η ουσία είναι ότι χάθηκε ένας στόχος. Αν ξέρετε τι λένε όλοι οι Παουξής σήμερα, πάω πάσου. Ρε αγόρι μου, όχι από άποψη κριτικής και γκρίνιας, όχι από άποψη, δεν θα μαλώσω ποτέ μαζί του εσύ γελίε, όχι από άποψη κριτικής και γκρίνιας, ναι, από άποψη ουσίας, ναι, ότι ναι, είναι κρίμα αυτό που έγινε. Κάποιος φίλος μου στείλει μήνυμα και μου λέει, Γιώργο, εγώ ένιωσα έτσι ξανά πρώτη φορά μετά τον τελικό της Νάντ. Δεν μπορώ να τον πω ότι έχει άδικο. Καλά, εγώ χθες διάβασα το τελευταίο. Δεν καταλαβαίνεις τι λέω. Κατάλαβα, κατάλαβα. Δεν καταλαβαίνεις. Πώς δεν καταλαβαίνω? Είναι λογικό. Είσαι δύο μέτρα. Είναι λογικό να μην καταλαβαίνω αυτό. Τι είμαι, μπούφος? Δηλαδή, αυτό, είναι απλό, ναι, αυτό είσαι που λέτε. Μπούφος. Αλλά δεν μπορώ να το, να το καταλάβω. Δεν το δέχομαι, ρε φίλε, πώς να σου το πω. Διάβασα. Μα δεν το λέει από άποψη κριτική άχρηστη. Ναι. Ότι είστε άχρηστοι και ανίκανοι, το λέει από άποψη ουσίας. Ότι όπως και να το κάνουμε, ένα στόχος χάθηκε. Τι σε ενοχλεί, ρε φίλε? Σήκω για πάντα τον παραμάζαμα! Σήκω! Εχθές διαβάζω στο Twitter. Διάβασα στο Twitter ένα που με συγκλώνησε. Τώρα που λέμε. Από σήμερα το Μόναχο έχασε την πρωτοκαθεδρία. Το πιστεύεις αυτό τώρα? Είναι φοβερό. Φοβερό, φαντάζω τώρα το συνέστημα. Εγώ μπορώ να το καταλάβω, ρε Γιώργο, το συνέστημα το δυνατό. Τώρα το Μόναχο λέει ο φίλος τα πέναλτι της Μπάγερν Μονάχου. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή θεωρεί ότι έχει φτάσει σε, σε μια κλιμάκωση συναισθημάτων τέτοιων, εκτός αν δεν. Εννοείται. Δηλαδή τώρα, αν το είχε ζήσει η ηλικία του, φαντάζομαι τα έχει ζήσει και τα δύο. Δημοτικό πήγαινα. Εντάξει. Φοβερό. Καλημέρα από Αμίντεο, Κοσμάς. Πάμε Παοκάρα, πάμε για τα επόμενα. Πάμε Παοκάρα. Γελούσατε με τις απίθανους αποκλεισμούς του Άρη, λέει η Λίζα. Πάρτε τώρα, λέει, αποκλεισμό. Άσερε το γαβράκι τώρα να καθίσει λίγο να αράξει. Εμφανίστηκε τώρα το γαβράκι να πούμε μετά από 6 μήνες να πούμε. Λίζα, θέλω να πάω να πιούμε καφέ μαζί έτσι να το παρηγορήσουν. Ο Γιώργος σου δίνει ένα μήνυμα. Βάλε λίγο Θανάση, φτιάξε ατμόσφαιρα. Από το βορρά. Θέλω να τη γνωρίσω, ρε φίλε. Ο Γιώργος λέει, μπράβο Γιώργο, καλά τα λες, μας έχει τρελάνει με το Σαμάτα. Μια παύση λίγο, Γιώργο, μίλα τώρα στη Λίζα. Λίζα μου έλειψες. Λίζα, 6 μήνες νομίζω ότι τα έχεις φτιάξει με άλλον. Τελικά εγώ είμαι ο μεγάλος σου έρωτας. Οι αποτυχίες του ΠΑΟΚ μας κάνουν να ερχόμαστε πιο κοντά. Λίζα, τηλεφώνησέ μου. Όση ώρα μιλάει, εσείς παραγγέλνετε. Σηκωθείτε. Πάμε να ακούσουμε. Έχουμε Λίζα. Έχουμε Λίζα στη γραμμή, τη βρήκε ο Θανάσης με τα δορυφορικά οπλικά του συστήματα. Την έφερε. Πάμε, Λίζα, ναι. Νίκο Κουγιανός, te quiero mucho y tú eres el mejor. Ναι. Mm. Αυτή δεν είναι η Λίζα, αυτή είναι η Λίθα. Λίθα είναι αυτή. Είμαι περήφανος για αυτήν την ομάδα, γράφει ο Ανδρέας. Καλημέρα από Σικές. ΠΑΟΚ, κρίμα για την παλάρα που έπαιξε η ΠΑΟΚΑΡΑ και δεν πήραμε την πρόκριση, αλλά για μένα μετράει η υγεία του παίχτη Μπάμπα. Για όλους, για πολλά παιδιά γράφουν για Μπάμπα, όπως και ο Θοδωρής. Αλλά λέει, όσον αφορά το αγωνιστικό, όσοι ουρλιάζουν τώρα για να παίξει, λέει ο Τζίμας, ναι, θα είναι και οι πρώτοι που στο πρώτο χαμένο τετατέτ θα βγουν και να τον κράξουν. Καλά, δεν τα πάμε. Εγώ είπα ότι αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Και εγώ συμφωνώ με Γιώργο. Αναστάσεις, παιδιά, καλημέρα σε όλους σας. Στεναχωρίαμε πάρα πολύ, αλλά νιώθω και μεγάλη χαρά. Δεν τα βάζουμε τους παίχτες, αλλά με τον προπονητή. Δεν φταίει ο Σαμάτα. Δεν περιμέναμε το πέναλτι για να καταλάβουμε πως το ΠΑΟΚ δεν μπορεί να προσφέρει. Όσο μας πληγώνεις, τόσο μας πορώνεις. Πάμε ΠΑΟΚΑΡΑ. Ο Δημήτρης λέει, είναι γραμμή του σταθμού να διακόπτεται το ένα στον άλλον? Όχι, είναι η ιδέα της εκπομπής. Όχι, είναι η παιδεία, κάποιον ανθρώπου. Δηλαδή η δική μας παιδεία, δεν ξέρω. Εμείς έτσι έχουμε εκπαιδευτεί, να διακόπτουμε ένα στον άλλον. Για τον Δεν μπορούν τα παλικάρια. Ναι, ρε. Μια χαρά μπορούν και πάρα πολύ. Ναι, ρε, δεν μπορούν. Τόση ώρα ανέχονται, μια χαρά μπορούν.
Rotation Radio μας λέει. Καλημέρα. Για τις δηλώσεις του Τερίμ θα πω ότι και ο Τράκη έκανε κάποιες δηλώσεις στο παιχνίδι με τον Άρη, αλλά εκ του ασφαλούς όπως αποδείχθηκε. Γιατί στο μπάσκετ στο τελικό δεν είδαμε λέει, να κάνει καμία δήλωση που έγινε πάλι σφαγή. Θα μου πεις τώρα λέει άλλο σφαγή, άλλο τραυματισμός. Απλά το αναφέρω ότι δηλώσεις εντυπωσιασμού έχουμε ακούσει πολλές. Γερό να είναι το παιδί και να επιστρέψει σύντομα και ας μην είμαι παοξής. Θα μπορούσε βέβαια τώρα εδώ να πούμε για τον κύριο Τερίμ να μην μπει ας ήταν καλά ο μπάμπα και ας μην μπαίναμε την πρόκληση. Δηλαδή θα μπορούσε να πει περαστικά στο παιδί. Εντάξει ρε παιδιά, και αυτό μας ενοχλεί τώρα. Ναι, το αυτό πιστεύει, ρε παιδί, το πιστεύει, δηλαδή... το είπε. Εμένα δεν με χαλά. Ναι. Ίσα ίσα που είπα. Μπράβο. Ο Παναγιώτης που είχε δηλαδή... γράψει το μήνυμα ότι, ότι δεν, για να σε προλάβω, Ζαΐρη, μην πεις τίποτα για το πρωτάθλημα, δεν έχεις ιδέα τι εστί Μελισσανίδης. Και του είπες εσύ να το έστελες πριν τον αποκλεισμό ή μετά, τι του είπες, δεν θυμάμαι τώρα κάτι τέτοιο. Απαντά όχι, και λέει, είπα ρε φίλε, δει... είσαι στο μείον ένα. Ναι. Στο μείον ένα είσαι ρε φίλε. Έχει... άμα είναι τότε να παραιτηθούμε από το πρωτάθλημα και να ξεκινήσουμε προετοιμασία από τώρα στην Ολλανδία. Αν έχεις δει τα δικά μου μηνύματα, είναι τα ίδια. Ευχαριστώ, γράφεις ένα δεύτερο μήνυμα μα που δεν... έστειλε. Okay. Καλημέρα από Χάγιο, Γιάννης. Παιδιά, ο Γερεμέγεφ χθες ήταν δηλωμένος και μπήκε σαν αλλαγή. Νομίζω ότι ο Γερεμέγεφ, όχι νομίζω, μπήκε στην αποστολή. Ήταν εκτός αποστολής ο Γερεμέγεφ. Mm-hmm. Αλλά μπήκε στην αποστολή ο τραυματίστηκε ο Τσέριν. Ναι. Δηλαδή στην προθέρμανση φεύγει ο Τσέριν, μπαίνει ο Γερεμέγεφ. Ο Δημήτρης λέει καλημέρα, Σμαράγδα, ξανά μανά. Να ρωτήσω, θα είσαι λέει και στην επόμενη εκπομπή. Γεια σου, Γιάννη Γιώργο, από Δημήτρης από Σκάρδη. Τον έχρεξε, Γιώργο, χθες δεν ήσουν εδώ. Τον Δημήτρη, γιατί λέει δεν μου στέλνει μηνύματα στη δικιά μου την εκπομπή και τα στέλνει εδώ. Ναι, ρε. Και σηκώθηκε το πρωί ο Δημητράκης και μας έστειλε μήνυμα. Του έστειλε, βέβαια, έπιασε το από το και μετά ξανακοιμήθηκε. Παιδιά, το μόνο λάθος του Λουτσέσκου, γράφει ο Μάκης, όπως πάντα, είναι ότι όλοι, εχθροί και φίλοι, ξέραμε τις αλλαγές που θα κάνει. Ας έβαζε the spot of κορυφή αντί Σαμάτα. Ο Κώστας, ο Μαντσίνη, πόσα κιλά. Αυτά τα που μετράνε σε κιλά. Ναι. Έχει για να κάνει τέτοιο πέναλτι σε τέτοιο σημείο. Καλό, πέναλτι φοβερό, ναι. Τώρα εντάξει, δεν ξέρω αν μετρείται αυτό με τα. Παιδιά, καλημέρα. Καλό το πάθος, γράφει ο Νίκος. Καλές και ευκαιρίες που ήταν πάρα πολλές και στον αγώνα και στα πέναλτι τρία συγκεκριμένα. Αλλά στο τέλος μένει ένα πράγμα. Ο αποκλεισμός. Πρέπει ο Ρουμάνος να δώσει απαντήσεις στον κόσμο για το λόγο που άφησε εκτός το τζίμα, στο σπίτι του εννοώ, και επέλεξε να βάλει ένα παίχτη ο οποίος από τη στιγμή που μπήκε μόνο λάθη έκανε. Τρία χρόνια το ίδιο γίνεται. Παίζουμε μπαλάρα, μένουμε εκτός κάθε τίτλου και λέμε του χρόνου. Δεν παίζει μπάλα η κατοχή και οι τελικές αλλά το τελικό αποτέλεσμα και αφιβάλλω πολύ για το μέλλον. Ο Γιώργος λέει: η πρόκριση χάθηκε την περασμένη Τετάρτη. Πολύ καλή εμφάνιση, αλλά κάνει μπάμ ότι αυτή η ομάδα στερείται επιθετικού ηγέτη, δεινού σκόρερ. Τα υπόλοιπα για Σαμάτα είναι περιτά. Τα έχουμε διαβάσει. Τώρα έχει μπλοκάρει το σύστημα, ξεμπλόκαρε. Μόνο εγώ πίστευα ότι όλα γίνονται για να σκοράρει ο Κοτάρσκι. Γράφει ο Διονύσης. Αν να βάλει έναν ακόμη σκόρε στη σεζόν. Γι' αυτό λεντάει, να σας πω λίγο κάτι. Ναι. Ήταν απαρηγόρητος στα αποδυτήρια γιατί ήθελε να βαρέσει το τελευταίο πέναλτι και θεωρούσε ότι μπορούσε να. Το πιστεύω. Να το, να το αποκρούσει και να σκοράρει ο ίδιος. Ρώτησα έναν μια μπαλαδόφασα και του λέω: γιατί να μην βαρέσει ο Κοτάρσκι. Είχε δικαίωμα να βαρέσει πριν το Σαμάτα. Ναι. Μου λέει ρε εσύ, άμα γινόταν, άμα βαρούσε λέει και ο Κοτάρσκι πριν το Σαμάτα. Ναι, δηλαδή. Φαντάζομαι. Δηλαδή, να σου πω κάτι, το μόνο που απέμενε είναι να βγει από τον πάγκο και να πει Ζάιρη, κατέβα, άστη μετάδοση. Δηλαδή. Όντως. Καραφλομπίλ διαβάσαμε, δεν θυμάμαι. Καραφλομπίλ Μόναχο. Ο Πάουκ φέτος έχει χάσει 4, αν θυμάμαι καλά, πέναλτι από τα 5 που έχει πάρει σε όλες τις διοργανώσεις. Εκεί υπάρχει θέμα. Ο Σαμάτα δεν είναι κακός παίκτης, λέει, επειδή έχασε το πέναλτι, είναι κακός παίκτης ούτως ή άλλως. Για να δεις αν μπορεί ο Τζίμας, πρέπει να τον βάλεις να παίξει. Τον ναι. Έχει βάλει και έχει αποδείξει ότι μπορεί. Ο Χρήστος λέει: μήπως δεν ήταν με τόσο κακό Παναθηναϊκό, δεν ήταν αρκετή αυτή η εμφάνιση. Εννοώ ότι μήπως με το 0-1 που τελικά ολοκληρώθηκε το μάτσο, ο Παοκτής πάλι δεν θα έπρεπε να χαίρεται για την μπάλα που έπαιξε, γιατί του το επέτρεψε ο πολύ κακός Παναθηναϊκός. Και μήπως για να πούμε ότι ο Παοκ έπαιξε πάλι την καλή την μπάλα, έπεσε, θα πρέπει να παίξει σαν το 2-4 του Καρασκάκη. Δεν ξέρω αν έγινε ακριβώς κατανοητό αυτό που θέλω να πω. Ναι, θέλει να πει ο Χρήστος ότι δεν ήταν ο Παοκ που έπαιξε καλά. Αλλά ήταν συνδυασμός του κακού Παναθηναϊκού. Να σε πω όμως κάτι. Εγώ θέλω να σου πω λίγο κάτι. Για πες. Μια ομάδα που είναι κακή, μήπως και επειδή την αναγκάζει και ο αντίπαλος να φαίνεται κακή. Ναι, εγώ θα πω το εξής. Ότι ο ΠΑΟΚ χθες έδειξε από το πρώτο λεπτό ότι ήταν προετοιμασμένος και αποφασισμένος να αφήσει και πίσω του τα τρία ντέρμπι προηγήθηκαν. Όπως είπα την επομένη του ΠΑΟΚ Ολυμπιακός, ότι έτσι όπως μπήκε ο Ολυμπιακός στο παιχνίδι, ανεξάρτητα από το πόσο θα έλεγε, ποιος θα κέρδιζε ή κτλ., έδειξε ότι κάτι έχει γίνει.
στην ομάδα αυτή στην προετοιμασία της. Ο προπονητής, οι παίκτες, δεν ξέρω τι, δεν είμαι στα παιδιά, αλλά κάτι έχει γίνει. Ο ΠΑΟΚ χθες έβγαλε αντίδραση και αυτό έγινε κάτι. Τώρα, ο κακός Παναθηναϊκός ή η απουσίες που είχε ο Παναθηναϊκός, γιατί δεν μπορούσε να παίξει εύκολα χωρίς τον Πέρεθ και τον Τσέριν, εννοείται στους χαφ. Έμεινε ο Ζέκα να είναι αυτό το εξάρι του. Δύσκολο. Ναι. Ζέκα καλός, αλλά είναι και 36. Ο Χρήστος μου στέλνει ένα διπλό μήνυμα. Ζαΐρη, πρώτον, δεν τον θέλει τον ΠΑΟΚ. Ποιος? Είναι αργιανός, γιατί δεν έλεγε ο Στράτζαλης στη Λαμία δεν το θέλει τον Άρη. Ναι. Ένα ηχητικό. Λέει, περίμενα να ακούσεις, δεν τον θέλει τον ΠΑΟΚ. Λέω, όχι, δεν μπορεί. Α, να δεν τον θέλει η τύχη, ναι. Αυτό. Ναι, ρε παιδί, με τη Λαμία ο Στράτζαλης είχε πει στο χαμένο πέναλτι, δεν το θέλει τον Άρη, ρε παιδί μου. Και λέει, περίμενα να το ακούσω και αυτό. Και δεύτερον, κερνάω Τσίπουρα στο Πανθεσσαλικό για να δεις τη μεγάλη αργιανάρα στον τελικό. Άμα είναι για τα Τσίπουρα, έρχομαι, φίλε. Η δήλωση του Μπαλτάκου ότι ο τελικός θα γίνει με μαθητές έχει να κάνει, ναι, ανεξάρτητα από το. Αυτή που είχε κάνει ο Μετρόπλος. Ανεξάρτητα από το ζευγάρι. Ανεξάρτητα. Ο τελικός οδεύει να γίνει στο Πανθεσσαλικό. Mm-hmm. Δεν θα έχει ούτε οπαδούς του Παναθηναϊκού ούτε του Άρη και θα προσπαθήσω να βάλω μέσα μαθητές. Πόσο άχρηστοι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Συγγνώμη, όταν λέω άχρηστοι δεν εννοώ. Μπορεί να έχουν δεξιότητες σε πλήστες όσες άλλες στη ζωή τους. Μπορεί να βάζουν ούπα στον τοίχο και να το πετυχαίνουν. Απλά ξέρεις κάτι. Δεν γίνεται να μου κάνεις αυτή τη δήλωση, την ίδια δήλωση, 3 χρόνια, 4, 5, 6 χρόνια την ακούω συνέχεια. Κάθε χρόνο. Και ο Μπαλτάκος πόσα χρόνια είναι στην καρέκλα. Λέει το ίδιο πράγμα. Ρε Μπαλτάκο, και εγώ πάω κάθομαι στην καρέκλα και λέω με μαθητές. Γιατί δεν το θέλει ο Πέος. Απλά να σας πω λίγο κάτι. Εγώ να πω λίγο την άποψή μου έτσι για τον τελικό. Στο Πανθεσσαλικό μπορεί ο Μπαλτάκος να λέει ότι πάμε να το κάνουμε στο Πανθεσσαλικό, αλλά εκεί υπάρχει Μπέος και ο Μπέος δεν θέλει κόσμο του Άρη. Εγώ θα πω, ευθαρσός, γιατί το έχει αποδείξει. Εγώ θα πω ότι υπάρχει μια πολύ ωραία λύση. Κάτε το στο Παπελονησιακό. Πάνε από την Ιωνία οδό οι Αριανοί. Περνάνε, Γιώργο, το Ρίο Αντίο. Και να είναι τώρα, ποιο γήπεδο, ρε, ναι, Γιώργο. Υπάρχει τρόπο να υπάρχουν. Οι άνθρωποι τώρα ανάγουν σε μείζο θέμα και θέμα επικαιρότητα εδώ και 3 χρόνια συνέχεια και δεν τρέπονται που το κάνουν αυτό. Πού θα γίνει ο τελικός και πώς θα γίνει ο τελικός. Και δεν τρέπονται κιόλας. Σωστό, εγώ το εντοπίζω αλλιώς. Αυτή τη στιγμή ο Άρης ζει το όνειρό του. Το όνειρο του Αριανού είναι ότι πάει σε ένα τελικό να διεκδικήσει ένα τρόπαιο. Σκάσε εσύ. Ναι, είμαι στον αέρα. Ναι, το όνειρο του Αριανού όμως δεν είναι να ταξιδέψει 800 χιλιόμετρα για να πάει σε αυτό το τελικό. Ναι, άλλο θέλω να σου πω. Υπάρχει ο Μπέος και που δεν γουστάρει τον Αριανό. Ναι, ναι. Δεν θα ταξιδέψει 800 χιλιόμετρα, ρε Σμαράγδα, εύκολα. Θα πάει. Αυτό σου λέω, ρε Σμαράγδα. Πάει, έχουμε και τον Ανθή Καραγιάν στην Καβάλ. Ναι. Ο Αριανός. Τελείωσε. Δεν βλέπω το ηχητικό. Δεν ξέρω πότε τελειώνει. Ο Καζαμπάκας είναι στην πολυκατοικία του στην Ταράτα. Ο Κώστας μας. Εικογραφεί τον εαυτό του. Μας λέει η πρόκριση χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Απλά στο δεύτερο κάναμε προσπάθεια να αποδείξουμε ότι μπορούμε. Καλημέρα, Μακεδονία μου. Και εγώ συμφωνώ ότι η πρόκριση χάθηκε στο πρώτο παιχνίδι. Παιδιά, όταν λέμε με, όμως, με τις 8 αλλαγές. Όταν λέμε ότι μια ομάδα είναι πετυχημένη, δηλαδή ένας είναι αυτός που θα πάρει το κύπελο. Ένας είναι αυτός που θα πάρει το πρωτάθλημα, θέλουμε, δεν θέλουμε. Δεν είναι αυτός που πάει και κάνει μια πορεία που αποδεικνύει ότι κάνει πρωταθλητισμό σε όλα τα επίπεδα. Εσύ, Σμαράγδα, να σε πω λίγο κάτι. Αυτό που ενοχλεί τον Μπαϊκτσή είναι το εξής. Σας το έχω πει χίλιες φορές. Ήμουνα το καλοκαίρι και μόνο που δεν έκανε ο Λουτσέσκου. Γιώργο, και μόνο που είπες, σας το έχω πει χίλιες φορές, με γονάτισες, ρε Μπαγκάσα. Ναι. Με γονάτισες. Καλά που λες ότι σέβεσαι που δεν θέλω να επαναλαμβανόμαστε. Εσύ το πήγες τώρα, το τερμάτισες. Το έχω πει, λες, χίλιες φορές. Κοιτάω το ρολόι, είναι και 58. Δεν έχουμε πει τις αναφορές. Και μου λέει, πού να το βρω. Αλλά μου είσαι αδιάφορος. Ωραία, πες εσύ λοιπόν και 58 αυτό που έχεις πει. Από το καλοκαίρι στην Ολλανδία που παραλίγο να κλάψει την αγκαλιά μας γιατί δεν γινότανε μεταγραφές. Ο ΠΑΟΚ είχε φτάσει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου να είναι μέσα και στους 3 στόχους, τώρα είναι στους 2. Είναι κρίμα που το Γενάρη δεν επαναλήφθηκε αυτό που είχε γίνει αντίστοιχα το Γενάρη του 2019. Okay, και η ευθύνη για μένα φέρει και ο Λουτσέσκου, που δεν ξέρω πόσο πίεσε και αν πίεσε για να φέρει ποδοσφαιριστές να κάνει ακόμα πιο ισχυρό ένα ρόστερ και να έχει περισσότερες λύσεις. Αυτό, τίποτα άλλο. Συγγνώμη, γεια σας, τα λέμε αύριο από αυτό κοντά. Αποχωρώ, κύριε Καζαμπάκα. Γιώργο, δηλαδή. Αποχωρώ, κύριε Καζαμπάκα. Γεια σας. Καλή επιστροφή, Γιώργο μας. Δεν θα μαλώσω γιατί έχω μπροστά μου ένα ταξίδι. Αλλά αύριο πάγκο θα με δεις μπροστά σου. Θα γουλέψω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συγγνώμη από τους φίλους που δεν διαβάσαν τα μηνύματά τους. Κάναμε το διαπιστώσατε.
μεγάλες προσπάθειες για να διαβάσουμε όσα περισσότερα μηνύματα μπορούμε. Είσαι ψεύτη. Είσαι ψεύτη. Τι δεν κάνω προσπάθειες. Είσαι. Ψεύτης είσαι. Ευτυχώς ψεύτη. Είσαι μακριά. Πάλι εγώ φταίω. Γιατί θα μην είχες κάνει μουσκεμα με το ψεύτης και ψεύτης και ψεύτης. Είσαι μεγάλος ψεύτης. Σταμάτα ρε κι εσύ είσαι. Θα πάρεις το σκυλάκι σου κάποια βόλτα. Ψεύτης είσαι. Γιατί δεν είμαι ψεύτης. Του άρεσε το Καζαμπάκα. Πολύ. DHI. Θα δώσουμε εσύ, δεν σε βλέπω έτσι πως είσαι να έχεις πρόβλημα με το μαλλί σου. Πλούσιο είναι, μπράβο σου. Πλούσια τα LA. Υπάρχουν κάποιοι βέβαια που έχουν θέμα με την τριχόπτωση. Μην περιμένετε άλλο. Κάνε την αλλαγή. Αντιμετώπισε την οριστικά με την DHI. Το μεγαλύτερο ιατρικό οργανισμό με 54 χρόνια εξειδίκευση στη διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της τριχόπτωσης. Τώρα σε νέα διεύθυνση στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Τσίμισκη 99. Κάνε την αλλαγή, κλείστε σήμερα ένα απολύτως δωρεάν διαγνωστικό ραντεβού στο 2310-26-45-27 ή στο dhi.gr. DHI, το αποτέλεσμα μετράει. Αυτά για σήμερα. Λοιπόν, τι έχουμε τώρα, συνέχεια τσιρτσιρ μεζέ. Μόνο εκεί μπορεί να δοθεί μια αξιοπρεπή συνέχεια από αυτό που συζητάμε. Στο κατάλληλο καλύτερο περιβάλλον. Δύο επιλογές, μία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Υπέροχο τσιρτσιρ μεζέ, μου 26. Τι θα έπαιρνε, αν πήγε τώρα. Τσιρτίζουμε, τι τραβάει ο ρεξιό, γιατί σε ακολουθώ. Σταμάτα, γιατί ξέρει τι θα λένε οι αντίπαλοι τώρα, αλλά εγώ θα έπαιρνα το στριφτάρι με τα θαλασσινά. Στριφτάρι, θαλασσινά. Δηλαδή θαλασσινά σου πάει, όχι κρεατικά. Σήμερα θαλασσινά. Θαλασσινά, θαλασσινά. Νηστεία και προσευχή. Θαλασσινά στριφτάρι, θαλασσινό στη Σμαράγδα. Κάντε το εικόνα, πίτα γεμισμένη με θαλασσινά τη Σμαράγδα να το. Με την παρέα και την. Μπράβο, ωραία παρούλα. Ψαροκεφτέδες με γέμιση λευκού ταραμά. Να χαρώ εγώ. Τρελή σαρδελίτσα στο τηγάνι με σουσάμι. Καλό. Γλυκάκι στο τέλος. Ό,τι θέλετε σιροπιαστά. Γαλακτομπούρεκο, πάβλωμα, λεμονόπιτα. Μια λεμονόπιτα σήμερα. Δυτικά Καρολίτσια Δημητρίου 9, στον Εύωσμο. Τσιρτσίρ μεζέ στο κέντρο, εγώ 26. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θανάση. Στην παρέα μας ήταν και ο φίλος μας εδώ, ο Εχολίτης μας. Καλή συνέχεια στην ακρόαση, καλή συνέχεια στην ημέρα. Τώρα την επικαιρότητα και ακολουθεί η εκπομπή στη Σέντρα. Γεια σας. Εγώ διπλάρα το βλέπω. Αυτό που ακούτε βέβαια, για να μην πάρετε φόρα δηλαδή, και είναι ο ύμνος του Πανετολικού. Γι' αυτό έβαλε διπλάρα, εγώ το βλέπω. Το παιδί είναι. Μόλις είναι το Βαραγιάννη. Είναι αλλοπρόσαλλο. Δεν υπάρχει. Διπλό. Πανετολικάρα.